Γεια σας, είμαι η Νίνα και αυτή είναι η στιγμή που όλοι περιμένετε. Νίνας Νάιτ, τρίτος κύκλος. Και πάω να κάτσω για να δούμε τι θα ακούσουμε και σήμερα το λοιπόν. Αφού βολευτώ, να υπενθυμίσω ότι θα είμαι κοντά σας μέχρι τις μία Νταν, μέχρι τη μία Νίνα. Νταν, όπως είπα. Και τι θα κάνω, ξαναλέω λίγο έτσι το κόνσεπτ, όλο το story εδώ πέρα τι παίζει, γιατί με χάσατε. Τρίτη Τετάρτη να ξέρετε ότι είμαι κοντά σας, 11 με 1 όπως ξαναείπα και πριν επαναλαμβάνομαι, κρίμα. Πήγαμε από βρισιά, αλλά είπαμε, εδώ πέρα τα λέμε όλα εκτός από κακές κουβέντες γιατί πιπέρι. Λοιπόν, είμαι εδώ για να ακούσω τον πόνο σας, τον καημό σας, το συναισθηματικό σας πρόβλημα, το ερωτικό σας πρόβλημα, το φιλικό σας πρόβλημα, το οικογενειακό σας πρόβλημα. Όλα τα προβλήματα, κόσμια και δουλειά, είμαι εδώ για να, όχι για να τα λύσω ακριβώς, τουλάχιστον για να τα ακούσω. Γι' αυτό θέλω να δω τα τηλέφωνα κάτω χαμηλά. 2, 11, 55, 55, 37 και 5, 38, θέλω να ακούσω Dream άμεσα για να έτσι να δούμε τι έχουμε να δούμε λοιπόν. Έχω έτσι μία αίσθηση σήμερα ότι θα είναι πιασάρικη η φάση γενικότερα, όμως πριν έτσι πιαστεί η φάση θέλω να πάμε στο τραγούδι κλειδί νούμερο 1, για να δούμε τι θα παίξει σήμερα εδώ, στο στούντιο της Ζούγκλας. Πάμε! Το σοβαρό και το μεγάλο αμαρτήμα σου είναι που έφερε στο σπίτι τη μαμά σου. Και να περνάγαμε καλά εσύ κι εγώ, βάλαμε τώρα μες στο σπίτι λόχαγο. Και όταν μαλώνουμε τι ξέρεις την αιτία, και ενοχλούμε και την πόλη κατοικία. Η διαχείριση μου είπε το και το, αν συνεχίσουμε θα φέρει το 100. Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως. Δικτατορίες δε σηκώνει ο λαός. Ως να μετρήσω από το 1 ως το 3, μέσα στο σπίτι μου στιγνή δικτατορία. Πάμε στο θέατρο ή πάμε σινεμά, πρέπει να κλείσουμε και θέσεις στη μαμά. Η πεθερά μου το είπε ναι τα σκέτα, να μην ξοδεύω το χαρτί στην τουαλέτα. Να μην καπνίζω ο καπνός την ενοχλεί, να περπατάω με τις κάλτσες στο χαλί. Εγώ παντρεύτηκα πεθερά μου με πηλίκιο και λόγχι. Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως. Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός. Και όταν συμβαίνει να έχουμε δημοκρατία, για 3 χρόνια για 33, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Αν κυβερνάει μες στο σπίτι η πεθερά, να με γαζώνει με κλωστή και με βελόνα, και να μου ρίχνει μες στα μάτια δακρυγόνα. Να ενοχλείται όταν μιλάω πολιτικά, ρε στη γυναίκα τι θα γίνει τελικά. Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως. Δικτατορίες δε σηκώνει ο λαός.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το θέμα μου σήμερα είναι οι πεθερές και τα πεθερικά εν γέννη, ρε παιδί μου, έτσι στη σούμα. Ό,τι έχει ο καθένας πεθερικός, ακόμα και αν δεν είσαι παντρεμένος, εσύ που μας ακούς, ακόμα και αν, ρε παιδί μου, έτσι έχεις θεματάκια με τους γονείς, με τους γονείς του αγοριού σου, της κοπέλας σου κτλ. Ξέρεις, έχεις μπει στο νόημα πλέον, παίρνεις τηλέφωνο. Αλλά πριν ακούσω τον τρίγ μου, λοιπόν, θέλω να αναλύσω έτσι εγώ αυτή την κατάσταση. Πέθερες και καλώς ήρθατε στην ελληνική οικογένεια. Όπως ξέρετε, έτσι τα πράγματα είναι πολύ σφιχτά και πολύ δεμένα έτσι στις οικογένειές μας εδώ πέρα, γενικά στην όμορφη Ελλάδα. Οπότε, οι πεθερές είναι ένα είδος ύπουλο, να ξέρετε. Ύπουλο και χωρίζεται και σε κατηγορίες. Την πεθερά, την πολύ κακιά, έτσι, την πολύ beach πεθερά, θα τη βρεις κυρίως εκεί που έχεις ερωτευτεί και έχεις φάει τον ντουβρουτζά σου για τα καλά, σε μορφή στρίγκλας που θέλει το γιο της για πάρτι της. Αυτό είναι το βασικό και το αρχικό. Το είδος αυτό της πεθεράς, λοιπόν, σε πολεμάει με νύχια και με δόντια, διότι δεν θέλει να αποχωριστεί τον αγαπημένο της γιώκα. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα τον μοιραστεί μαζί σου ή με την οποιαδήποτε άλλη, γιατί το πρόβλημα δεν είναι με σένα. Το πρόβλημα είναι με οποιαδήποτε γυναίκα πλησιάζει το παιδί της, το σπλάχνο της, το παλικάρι της. Γιατί σαν αυτό δεν υπάρχει άλλο. Είναι ο κούκλος της, είναι ο πιο προκομμένος, ο πιο έξυπνος, ο πιο λεβέντης. Λοιπόν, άρα, εσένα είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση σου, ρε παιδί μου, γιατί ό,τι και να κάνεις το κατακρίνει, σε γλωσσοτρώει, σε γρουσουζεύει, βάζει λόγια, μερικές φορές βάζει και λόγια να ξέρεις, οπότε να προσέχεις. Και τι πρέπει να κάνεις εσύ σε αυτές τις καταστάσεις, έτσι, τις δύσκολες, τις στενές και τις πολύ πολύ άβολες. Λοιπόν, εσύ αρχικά πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένη από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Αυτό στηρίζεται βέβαια στο ρητό του Πάνσοφου λαού μας, ότι κάθε αρχή και δύσκολη, όχι, κάτι, η πρώτη συνάντηση, η εναρχή, ρε παιδί μου, αυτό τέλος πάντων, ότι θα το βρω, δώσε μου μισό λεπτό, ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, ρε εσύ, παιδιά. Αυτό, η αρχή είναι το ίμιση του παντός και δόξα σε Θεός το βρήκα. Λοιπόν, επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός, η πρώτη γνωριμία κάνει πάντα την αίσθηση και από την πρώτη γνωριμία φτιάχνει μια εικόνα για σένα η οποία δύσκολα θα αλλάξει μετά. Άρα προσπάθησε στην πρώτη σας έτσι επαφή να είσαι όσο πιο γλυκιά, καλόβολη, καλή, νοικοκυρά, και όλα τα καλά που μπορείς να έχεις, τέλος πάντων, βάλτε, φόρεσέ τα στην πρώτη σου συνάντηση και προσπάθεις έτσι να προσέχεις τι λες και τι κάνεις, γιατί περνάς από κόσκινο, να το ξέρεις αυτό. Αφού λοιπόν έτσι τη συναντήσεις τη γυναίκα πρώτη φορά και τα πάτε καλά σχετικά, είναι πολύ πιθανόν αυτή η γυναίκα στο τέλος να σε συμπαθήσει. Δεν θα σε αγαπήσει ποτέ, αλλά για να μην είμαι και πολύ έτσι αρνητική, υπάρχουν πιθανότητες που η νύφη αγαπάει την πεθερά. Βέβαια αυτό είναι μία στις χίλιες, δεν νομίζω να είμαστε τόσο τυχεροί εμείς, γιατί συνήθως βρέχει από πάνω μας το συννεφάκι, το γνωστό το αγαπημένο μας, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε. Η προσπάθεια είναι η αρχή, η επανάληψη λένε, τέλος πάντων είναι του Σαρδάμ σήμερα θα γίνει, να είστε προετοιμασμένοι, εγώ είμαι ήδη, έτσι το έχω πάρει τέτοιο. Η αρχή λοιπόν είναι το ίμιση του παντός. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό αρχικά. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένη να κάνεις αυτά τα απλά βηματάκια στην αρχή. Στη συνέχεια λοιπόν τις σχέσεις και τις γνωριμίες με τη μαμά, αλλά και με τον μπαμπά πολλές φορές, γιατί υπάρχουν και φορές που ο μπαμπάς είναι ο περίεργος της υπόθεσης και η μαμά είναι μια καλόβολη γυναίκα, η οποία και σε ψηλοσυμπαθεί. Πρέπει λοιπόν τώρα εσύ να ακολουθήσεις κάποια βήματα στρατηγικής σημασίας, να ξέρεις. Και ποια είναι αυτά? Αρχικά πρέπει να πηγαίνεις με το μέρος της. Δηλαδή, τύπου, είστε στο ίδιο στρατόπεδο. Δεν υπάρχει, από τη μεριά σου μάλλον, δεν πρέπει να υπάρχει κόντρα και ποιος έχει τον πρώτο ρόλο. Πρέπει να της δώσεις να καταλάβει της κακιάς της πεθεράς ότι αυτή είναι η μανούλα, αυτή είναι πάνω από σένα, γιατί ο γιος της φυσικά την γνώρισε πριν από σένα, αυτή έχει κυλοπονήσει για να τον φέρει στη ζωή και να τον γνωρίσεις εσύ, άρα της οφείλεις πολλά. Και πρέπει να της το υπενθυμίζεις αυτό της μανούλας αυτήν, γιατί δεν σε βλέπω καλά, γλυκιά μου, μετά. Επίσης,
πρέπει να τις δίνεις σημασία, να τις ζητάς τη βοήθειά της, να τη ρωτάς για συμβουλές. Δηλαδή τύπου, αχ μητέρα, πώς θα φτιάξω παστίτσιο, δεν ξέρω, θέλω να το κάνω τόσο καλό όσο το δικό σας. Γιατί εσείς είστε εξαιρετική νοικοκυρά και μαγείρισα, άρα θα ήθελα πάρα πολύ να σας μοιάσω. Τύπου, αυτό είναι πάρα πολύ πιασάρικο, να ξέρετε, λειτουργεί πάντα αυτό τύπου περισσότερο με τις μαγειρικές ικανότητες της μανούλας, να το χρησιμοποιείτε συχνά πυκνά, πιάνει, πιάνει. Επίσης, είπαμε ότι είναι αυτή ο αρχηγός, εννοώ ότι είναι πρώτη στην κατηγορία του, στην καρδιά του γιου, ότι είπαμε επίσης για τις μαγειρικές τεχνικές, τι άλλο. Τώρα λάγκαρα λίγο, στην πορεία θα το βρω. Μέχρι να το βρω όμως, ας πάω σε ένα τηλέφωνο να εμπνευστώ κάτι της η γυναίκα, για να δούμε τηλέφωνο έχω. Ναι. Έχω, για βγάλε, δώσε. Ναι. Μίνα. Ναι. Γεια σου, Μίνα. Γεια σου. Oh, thank you. Ποια είσαι? Είμαι Φωτεινή. Γεια σου, Φωτεινή. Από πού παίρνεις? Αχ, θα προτιμούσα να μην το πω. Τι? Θα προτιμούσα να μην πω την περιοχή που παίρνω. Α, εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Για πες. Η ιστορία μου είναι λίγο ιδιαίτερη, γι' αυτό δεν θέλησα να πω και από πού είμαι. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα μιλήσω κι εγώ για την μέλουσα πεθερά μου, γιατί δεν είμαι παντρεμένη. Α, είσαι μέσα στο θέμα. Ναι, πριν φτάσω εκεί, θέλω να σου πω λίγο μια περίληψη της δικής μου ιστορίας, για να καταλάβει. Μια Φωτεινή λίγο. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Για ξαναπες. Μισό λεπτάκι, γιατί σε χάνω. Μ' ακούς μήπως καλύτερα τώρα? Φωτεινή, ναι, σε ακούω, καμπάνα. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, η ιστορία μου είναι λίγο περίπλοκη, όπως είπα, οπότε θα κάνω μια μικρή περίληψη και μετά θα φτάσω στη πεθερά μου. Ναι. Στη μελλοντική μου πεθερά. Ναι. Εγώ, λοιπόν, λίγο δύσκολο. Έλα βρε Φωτεινή, άραξε. Ηρέμησε, χαλάρωσε, πάρε μια βαθιά ανάσα. Πήρες. Λοιπόν, ξεκινάω. Είχα σχέση με ένα παιδί, όπου κάποια στιγμή έπρεπε να πάει φαντάρος. Ναι. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί δεν είμαι με το ίδιο παιδί ακόμα και δεν θέλω να σου φάω την εκπομπή λέγοντας το πόνο μου. Ναι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να ακούμε τον πόνο σας. Ναι, συνέχισε. Ευχαριστώ πολύ, αλλά ναι, κατά τι συμβαρετώ να ακούτε εμένα όλη την ώρα. Λοιπόν, που λες, ήταν ο φίλος μου φαντάρος και εκείνο το διάστημα, ενώ παρόλο που τον αγαπούσα πάρα πολύ και ήμουν και πολύ ερωτευμένη μαζί του, έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Για πες. Πιστεύω, δεν ξέρω τώρα, μεγαλώνοντας θα κάνω κι άλλο. Ρίξτο, ναι. Ναι. Λοιπόν, τον απάτησα. Τον απάτησες. Και μάλιστα ούτε κατάλαβα πώς. Είχες πιει, Φωτεινή, τώρα μεταξύ μας είχες πιει. Πάρα πολύ. Είχες πιει και πάρα πολύ, ναι. Ναι, πάρα πολύ και δεν κατάλαβα πολλά πράγματα που από ό,τι φαίνεται τα μετανιώνω για πολύ καιρό ακόμα. Ναι. Λοιπόν, πήγαμε κάποιον άλλον. Ορίστε. Λέω πήγαμε κάποιον άλλον. Το λες και χαμηλόφωνο να βρεις η Φωτεινή, ξεπέρασέ το. Ναι. 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 Και δεν είναι μόνο το ότι έκανα αυτή την πράξη, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς. Τι άλλο έπαθες, τι σε βρήκε καημένη μου. Ναι, αυτό μου έφερε... Έμεινες έγκυος. Ναι. Δεν θέλω να σου περιγράψω τι δίλημα είχα μπει πριν 4 μήνες όπου συνέβη και αυτό το περιστατικό, γιατί είμαι ακόμα έγκυος. Δεν έχω καταλάβει, βρε Φωτεινή μου, τα έχεις μπλέξει λίγο. Εσύ ήσουν με ένα παιδί. Ωραία, ναι. Το κατάλαβα αυτό. Έμεινες έγκυος όταν τον απάτησες. Με τον άλλον έμεινες έγκυος. Ναι, εκείνο το βράδυ που βγήκα, που να σου πω την αλήθεια. Το μοιραίο, το βράδυ τον εκείνο. Τον ήξερα, όχι καλά, βασικά δεν τον ήξερα καθόλου. Τον είχα δει άλλες 2 φορές, απλά ήταν γνωστός μου. Ναι. Και δεν ήταν από αυτά τα λάθη που δεν ξέρω αν τα έχουμε κάνει όλοι. Εύχομαι πως δεν τα έχουμε κάνει όλοι. Που δυστυχώς εμένα μου στήχησε. Δηλαδή, ενώ για κάποιους μπορεί να είναι μια περιπέτεια,
Εμένα μου στήχησε αυτό. Και βρε εσύ, Φωτεινή μου, αυτός το μπαμ, τόσο καρπερός, με το που μία έγινε μία... Έμεινε. Ναι, βασικά δεν ήταν μία, αλλά δεν μπούμε σε ποιες λεπτομέρειες. Δεν ήταν. Όχι, να μην μπούμε, βρε εσύ, Φωτεινή. Αλλά ναι, έγινε. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Ήτανε... Βασικά δεν ήταν τύχη αυτό, ήταν ατυχία. Θα το χαρακτήριζα. Και αυτό ήτανε... έγινε πριν 4 μήνες, δηλαδή εσύ είσαι τώρα πάνω κάτω 4 μηνών. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Και που λες... Και προφανώς το έμαθε το αγόρι σου. Του το είπα, τι θα έκανα. Του είπες τι ακριβώς, ότι τον απάτησες. Δυστυχώς, ναι. Και του είπες ότι έρχεται και ο πελαργός όπου να είναι. Αυτό δεν το είπα. Δεν του το είπα. Θεώρησα ότι ήταν πολύ too much. Σκληρό, γιατί βασικά δεν του είπα ότι αμέσως του πω ότι θέλω να χωρίσουμε, γιατί δεν το αντέχω όλο αυτό. Δεν του πω δηλαδή ότι θέλω να χωρίσουμε επειδή σε απάτησα και είμαι έγκυος. Αχα. Απλά, εντάξει, δεν μπορεί να φανταστείς. Ήταν μεγάλος εφιάλτης για μένα, γιατί εγώ αυτόν τον άνθρωπο... Φωτεινή, πώς... Ναι, πες μου. Πάω ακόμα. Πώς αντέδρασε και... αυτός ο απατημένος? Πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ Φαντάζεται άσχημα. Φαντάζεται την ψυχολογία ενός άντρα που είναι στο στρατό και... Α, ήταν και στο στρατό. Ναι. Α, ήταν και στο στρατό. Και την έκανες. Ναι. Εντάξει. Ένα-ένα τα ξεφουρνίζεις, Φωτεινή μου, ένα-ένα τα. Ναι. Νομίζω ότι το είχα πει αυτό στην αρχή, γι' αυτό. Πρέπει να μου το είχες πει και εγώ τώρα, ναι, τέλος πάντων. Ναι, είναι της αποσυντονίσεως πολλά... σήμερα, κάτι μας έχει πιάσει εδώ στο στούντιο, δεν ξέρω, η ατμόσφαιρα βαριά, σου λέει. Ναι. Και η δικιά μου ιστορία πιο βαριά. Για πες, θα σε ξελαφρώσουμε. Βέβαια το θέμα μου δεν είναι. Εντάξει, φυσικά είναι και αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν σου κρύψω ότι ακόμα τον αγαπώ. Ναι, το φαντάρω. Αυτός ακόμα φαντάρος. Αυτός νομίζω απολύεται τώρα. Δεν μιλάμε. Α, δεν μιλάτε. Όχι. Όχι. Όχι, δεν θέλει να μου μιλήσει, γιατί έμαθε και από έναν φίλο ότι είμαι έγκυος, οπότε... Α, έμαθε και από έναν φίλο. Ναι, πλέον δεν κρύβεται. Αυτή η φίλη είναι... Και τι θα έκανα έτσι κι αλλιώς, να σου πω την αλήθεια, καλύτερα. Καλά, θα το μάθαινε τώρα, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Δεν θέλει. Τι σαρδά. Νομίζω ότι η ζωή μου έχει καταστραφεί, Νίνα, ειλικρινά. Έλα, μωρέ, η Φωτεινή. Εγώ είμαι κατά των εκτρώσεων και είχα πει ότι ό,τι και αν συμβεί, ποτέ δεν θα έκανα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο κράτησα και αυτό το παιδί. Αλλά ναι, ιστορία... ο πατέρας, τι κάνει ο πατέρας του παιδιού? Ναι, ντρέπομαι πάρα πολύ, δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω, γιατί νομίζω ότι θα γελιοποιηθώ αν σου πω ολόκληρη την ιστορία μου. Φωτεινή, έχουμε πει κάποια πράγματα. Το Nina's Night δεν είναι δικαστήριο. Είναι απλώς, αν μου επιτρέπετε η έκφραση και η λεξιπλασία, είναι ξελαφρωτήριο. Δηλαδή έρχεσαι, λες τον καημό σου, ουφ, σου φεύγει ένα βάρος. Αυτό είναι εδώ πέρα. Πες ό,τι νιώθεις για να φύγει από πάνω σου, ρε παιδί μου. Ούτως ή άλλως υπάρχει και η ανωνυμία, έτσι. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα ούτε κεφάλια παίρνουμε, ούτε βγαίνεις φατσαφόρα να πεις «Α, είμαι Φωτεινή» και ακεού. Ναι. Οπότε μίλα πολύ ελεύθερα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται ντροπές. Ο σύντροφός μου τώρα, τέλος πάντων ο άνθρωπος που έχω μαζί αυτό το παιδί. Α, τώρα είστε μαζί. Κατά κάποιο τρόπο ναι. Γιατί θέλει να... Λόγω του παιδιού. Ναι, θέλει το παιδί πάρα πολύ, θέλει ακόμα να είναι δίπλα μου, εκείνος λέει ότι με θέλει, με αγαπάει, θέλει να... Ναι, να σε στηρίξεις όλο αυτό το... Ακριβώς. Ακόμα και να παντρευτούμε. Ναι. Αλλά εγώ έχω πάρα πολύ σοβαρούς συνδυασμούς. Γιατί? Γιατί... Ναι, γιατί... Φωτεινή, Φωτεινή, μάλλον γκρεμοτσακίστηκε η Φωτεινή. Φωτεινή, μ' ακούς? Ναι. Α, τι ήταν αυτό, το βολιβόλο ξαφνικά, μ' ακούς, Φωτεινή? Ναι. Έλα, σε έχασα, δεν σε άκουγα καθόλου. Α, συγγνώμη. Ναι. Δεν ξέρω που είχες μείνει, γιατί εγώ μιλούσα. Είχα μείνει στο ότι έχει ενδιασμούς. Όχι, λέω, ναι, θα σου πω τώρα αυτό που έλεγα, γιατί μπερδεύτηκα. Δεν είμαι ρατσίστρια, βέβαια, εγώ. Ναι.
Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος... Είναι αλλοδαπός. Όχι ακριβώς. Τι είναι? Είναι τσιγκάνος. Θα το τι πω είναι? Γενικά. Τσιγκάνος. Τσιγκάνος. Ναι. Διαφορετικά... Τσιγκάνος, δηλαδή Τσαντήρ Μαχαλά, ξέρω εγώ, ή πιο... Ο συγκεκριμένος όχι, δεν μένει σε Τσαντήρ, γιατί είναι νέο παιδί, δεν του φαίνεται δηλαδή. Δεν αλλά η μαμά του μένει. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Και το πρόβλημά σου είναι αυτό, τώρα εσύ σκέφτεσαι αυτό. Εντάξει, δεν μου είναι και το πιο εύκολο πράγμα να προσαρμοσώ μια τέτοια ιδέα. Δεν είμαι μαθημένη έτσι. Και ούτε με την νοοτροπία τους, ούτε με το πώς ζούνε. Γιατί για πες, έχεις φάει εσύ τώρα σκάλωμα με κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, με κάποιο έθιμο τους και τέτοια. Έχει δεν γίνει ξέρω κάτι. Αν πρέπει να... Δεν ξέρω, είναι λεπτή θέση μου. Δεν θέλω να προκαλέσω κιόλας τους ανθρώπους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, μόνο αυτό θα πω, είναι έξω από τα... από το δικό μου τρόπο που έχω μάθει να ζω. Ναι, κατάλαβα. Εγώ εντάξει, βέβαια έχω την οικονομική άνεση να ζήσω και το παιδί μόνη μου, δεν έχω θέμα. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει να είναι δίπλα στο παιδί του και εγώ δεν μπορώ να το στερήσω αυτό από τη μία. Ναι. Απ' την άλλη όμως, παρόλο που δέχτηκα να τον παντρευτώ σε μια... Δέχτηκες και να τον παντρευτείς και δεν θες να είσαι και μαζί του βρεσί... Ήταν μια κίνηση απελπισίας. Βασικά η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαι στην κατάσταση που σκέφτομαι ειλικρινά, δεν ξέρω να το πω ότι δεν μπορώ. Γιατί δεν ξέρω αν μπορείς να αντιληφθείς λίγο την κατάσταση. Φωτεινή, απλά τα πράγματα, τον θες. Τον θες, ρε παιδί μου, με ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτό, με τα τσαντήρια του, με τα τραγούδια του, με τα πανηγύρια του, με όλα αυτά. Τον θες. Με τη χρυσή του την καδένα, έτσι είναι ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή, απλά τα πράγματα. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μια συγκεκριμένη νοοτροπία, έτσι μεγάλωσε. Αυτό πάρε χαμπάρι και καταλαβέ το και δέξου το. Δεν σε περίπτωση που συνεχίζεις να είσαι μαζί του, δέξου ότι αυτός ο άνθρωπος θα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και στον τρόπο ζωής του και στις κινήσεις του. Η μητέρα του, λογικά, και αυτή θα είναι λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση, ρε παιδί μου. Θα έχει έτσι ένα πιο διαφορετικό τρόπο. Αλλά δεν σημαίνει τώρα ότι επειδή είναι τσιγκάνος, σόνι και ντε, πρέπει να είναι ή χούλιγκαν. Χούλιγκαν, άσχετο το χούλιγκαν. Ή ξέρω εγώ, στοιχείο πιο φάση. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, μην τους βάζουμε όλους τους ανθρώπους στο ίδιο καζάνι. Με φαντάζεις εμένα, και δεν με ξέρεις κιόλας, με φαντάζεσαι πάνω στον τάτσο. Γιατί έχει τάτσον, ρε εσύ, Φωτεινή. Ναι. Ωραία, εσύ Φωτεινή, ζήστο. Βάλε και ένα τσεμπέρι κι εσύ, ανέβα πάνω στον τάτσουν. Και εντάξει, είναι... Και να κάνω και 18 κουτσούβελα και να τα έχω να τρέχουν δεξιά-αριστερά. Γιατί σου έχει δηλώσει αυτός ότι κοίτα να δεις, εγώ θέλω... Όχι, δηλαδή ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει αν παντρευτούμε. Τι? Πιστεύω ότι θα αλλάξει αν παντρευτούμε. Ωραία, αφού έχεις τέτοιους ενδιασμούς λοιπόν, γιατί δεν το κόβεις να του πεις baby. Bye bye, ξέρω εγώ. Γιατί ναι, δεν το κάνεις λέει αυτό. Ότι θέλει το παιδί. Λέει ότι θέλει το παιδί, γιατί στην αρχή αυτό του είπα. Στην αρχή αυτό σκέφτηκα. Βασικά... Φωτεινή μου, άκουσέ με, επειδή είσαι λίγο μπλεγμένη και επειδή τα έχεις τα πράγματα στο μυαλό σου πολύ περίεργα. Είναι πολύ απλό. Έχεις ένα παιδί. Έκανες μια αρπαχτή, εν πάση περιπτώσει, προέκυψε αυτό. Ωραία, έγινε. Εντάξει, αυτό το παιδί εσύ το θες. Ο άνθρωπος αυτός, με τις ιδιαιτερότητες του, με όλα του τέλος πάντων, λέει ότι σε αγαπάει, θέλει να σε στηρίξει σε αυτή την δύσκολη στιγμή σου, θέλει και το παιδί και το ότι είναι τσιγκάνος, εν πάση περιπτώσει, σου ξαναλέω, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και κακός. Θα μπορούσες να ήσουν σε μια κατάσταση που να ήταν πολύ χειρότερη, δηλαδή να ήταν ένας που... Δεν ήταν τέλος πάντων τσιγκάνος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω το διαφορετικό του τσιγκάνου, το αντίθετο. Και να μην το ήθελε το παιδί, ξέρω εγώ, και να σου δημιουργούσε χειρότερο πρόβλημα. Δηλαδή, μην κρίνεις από αυτό. Αν όμως αυτό θεωρείς εσύ ότι σε περιορίζει και ότι θα αλλάξεις την πορεία, ο τρόπος του, ο χαρακτήρας του και η συμπεριφορά του απέναντι σε σένα, το κόβεις το παραπέρα, το μεταξύ σας. Δηλαδή, OK, κρατάς μία σχέση αποκλειστικά και μόνο για αυτό το παιδί και εσύ συνεχίζεις τη ζωή σου κανονικά. Η μέλουσα πεθερά μου. Ναι. Γιατί γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι από εκεί εμπνεύστηκα και σε πήρα τηλέφωνο για να σου πω αυτή την ιστορία.
που ζω. Η μέλουσα πεθερά μου, λοιπόν, θέλει, από τις δύο φορές που έχουμε συναντηθεί και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, μου λέει ότι πρέπει να προσαρμοστώ στον τρόπο ζωής. Εσύ γιατί... την έχεις γνωρίσει τη γυναίκα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και σου λέει... πρέπει να μπορέσω να μάθω τον τρόπο που ζούνε, ναι, και να δώσω και στο παιδί μου τις αξίες που έχουν εκείνοι, γιατί έτσι είναι και πρέπει να υπακούω τον άντρα μου και... Καλά κρασιά. Και γενικότερα, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ αυτό με φόβησε. Καλά κρασιά, ναι. Κοίτα να δεις, πρέπει να πιάσεις να μιλήσεις με τον, με τον σύντροφό σου, τέλος πάντων, με αυτόν τον άνθρωπο. Να τον πιάσεις ότι... και να του πεις, κοίτα να δεις, εγώ δεν είμαι διατεθειμένη ούτε να αλλάξω τρόπο ζωής, ούτε να περιοριστώ και να προσαρμοστώ στα δικά σας, στα ρε παιδί μου, δεδομένα. Γιατί δεν θέλω, γιατί είναι εκτός από μένα, γιατί δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το αφομοιώσω, δεν μου ταιριάζει, είναι κάτι διαφορετικό, δεν θέλω να αλλάξω τρόπο ζωής, τελεία. Αν μπορέσει αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, και εκεί θα αποδείξει αν πραγματικά θέλει να είναι μαζί σου και περιορίσει και τη μαμά του και τη βάλει στη θέση της και μπορέσεις και εσύ να, αν συνεχίσεις μαζί του, να της θέσεις κάποια όρια και να την περιορίσεις στο χώρο της και στο χώρο σας, σαν οικογένεια, πάει καλά. Αν δεν μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτό ο σύντροφός σου και δεν μπορείς και εσύ να το διαχειριστείς μόνη σου, γιατί θα είναι και μεγάλο μανίκι, να ξέρεις, τότε το κόβεις απλό, πολύ απλό. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται ο γονιός, είτε είναι μαμά, είτε είναι μπαμπάς του συντρόφου σου και να θέλει να σε βάλει εσένα τώρα σε καλούπια και να σου λέει θα κάνεις αυτό και θα κάνεις εκείνο και θα... Όχι. Να συμφωνεί και ο σύντροφός μου σε αυτό. Α, συμφωνεί. Και τώρα τι σκεφτόμαστε εμείς και τι συζητάμε. Αφού αυτό συμφωνεί είναι με τη μαμά... Είναι προβληματισμένη. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα παιδί. Δεν μπορώ να εξαφανιστώ έτσι. Άσε που φοβάμαι ότι θα με βρει. Μα δεν σου είπε, βρε Χρυσή μου, να εξαφανιστείς κανείς. Απλώς σου λέω, αυτό που προτείνω μάλλον εγώ, είναι να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις την κατάσταση. Δηλαδή, αφού δεν μπορείς εσύ να μπεις σε αυτή τη λούμπα, τελείωσε, δεν μπορείς. Είναι κάτι παραπάνω από σένα. Αφού αυτό θέλει και η μαμά και ο γιος, εσύ ξεκαθάρισε τη θέση σου, πες εγώ, δεν γίνεται, παιδιά, sorry. Κράτησε το παιδί σου μαζί του, το παιδί σου αναγκαστικά θα γαλουχηθεί και έτσι κι αλλιώς. Και βλέποντας και κάνοντας, να εξαφανιστείς θα ήταν και άσχημο. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε ένα παιδί μαζί, αλλά εμένα τώρα με χάνεις, γιατί φεύγω μετανάστης για να μην με βρεις ποτέ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Την αλήθεια, φοβάμαι για την κοινοτροπία τους. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, παρόλο που εντάξει δεν τη γνωρίζω και καλά, αχα, δεν είναι αυτό το πρότυπο άντρα που έχουμε συνηθίσει με την δεν έννοια είναι του πιστού. Αυτό το πρότυπο άντρα του πιστού, του μονογαμικού. Δεν ξέρω, εμένα αυτή την εντύπωση μου έχει δώσει. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν αυτή είναι η νοοτροπία ή αν αυτή είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί όπως σου είπα δεν τον γνωρίζω καλά, γιατί δύο φορές τον είχα δει πιο πριν. Πέρα από εκείνο το μήνυμα. Κανόνας Φωτεινή νούμερο 1. Όταν δεν γνωρίζουμε τον άλλον καλά, δεν μιλάμε για παντριές. Τον όταν βλέπουμε υπάρχει τον ένα παιδί. Δεν μιλάμε για παντριές, γιατί ναι μεν υπάρχει ένα παιδί, αλλά υπάρχει και μια Φωτεινή. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θα παραγωνίσεις εσύ τα θέλω σου, θα παραγωνίσεις τον εαυτό σου, θα παραγωνίσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις, επειδή υπάρχει ένα παιδί. Ναι, φυσικά υπάρχει ένα παιδί και φυσικά όταν μπλέκεται και ένα παιδί μες στη μέση είναι το παιδί πάνω απ' όλα, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια. Δεν μπορείς να χάσεις τη ζωή σου και να μπεις σε ένα τρυπάκι που δεν θα το αντέξεις. Δηλαδή, εγώ σε καταλαβαίνω τώρα και σε κόβω έτσι για ποιο φάση να το θέσω έτσι... Ποιο, ρε παιδί μου... Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, νομίζω ότι δεν σε φαντάζομαι τώρα με φούστα να τραγουδάς τσιγκάνα τουρκοκύφτισα. Όχι, όχι, προς το. Όχι, όχι. Τότε μη το σκέφτεσαι, Φωτεινή, καθόλου. Ναι. Για μένα, τώρα τι να σου πω, αν είναι μόνο το παιδί και δεν είναι ότι έχεις φάει εσύ και την καψούρα σου και το ψιλογουστάρεις και όλας και είναι μόνο αυτό το θέμα σου, τότε... Νομίζω ότι θα κάνω λάθος αν τον παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο. Τι. Νομίζω ότι θα κάνω λάθος αν τον παντρευτώ. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Και εγώ αυτό νομίζω. Ένα παιδί είναι. Ένα παιδί ήρθε στη ζωή σου. Δεν είναι, άλλαξε ξαφνικά ο κόσμος. Είναι ένα παιδί. Το αγαπάς,
το αγαπάει, αλλά μεταξύ σας δεν υπάρχει ρε εσύ επικοινωνία και αφού δεν μπορείς να συμβιβαστείς ούτε εσύ, αλλά δεν μπορεί να συμβιβαστεί ούτε αυτός, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξεπεράσει τον πρόβλημα. Ναι, το πιστεύω. Και... Απλώς είναι μερικά πράγματα, βρε εσύ Φωτεινή μου, που δεν αλλάζουν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα σε δεχτεί σε καμία περίπτωση πίσω ο πρώην σου και με ένα παιδί. Και με, με τον τύπο αυτόν που είναι και λίγο ιδιαίτερος. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι θα σε δεχτεί. Βέβαια, μπορείς να προσπαθήσεις έτσι. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Αν εσύ το... Γιατί μικροφωνίζω? Κάτι συμβαίνει. Αν εσύ προσπαθήσεις, ρε παιδί μου, και όντως τον θέλεις και δεν τον έχεις ξεπεράσει, προσπάθησε να κάνεις μία ανοίξη, προσπάθησε να του μιλήσεις, προσπάθησε έτσι να υπάρξει μία επικοινωνία και ποτέ δεν ξέρεις. Όλα έχουμε πει ότι θέλουν συζήτηση. Όλα, σε όλες τις περιπτώσεις, όταν συζητάς με τον άλλον και του λες αυτά που νιώθεις και αυτά που σκέφτεσαι, νομίζω ότι πάντα μπορεί να βρεθεί λύση. Εγώ. Έλα. Ναι, όχι, να δίκιο έχεις σε αυτό, αλλά δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη, πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ μπερδεμένη, αλλά αν συνεχίσεις εσύ δεν θα ξεμπερδευτείς και ποτέ, να ξέρεις. Μίλα, μίλα. Μίλα πρώτα στον άνθρωπο που έχεις ένα παιδί μαζί του. Αρχικά ξεκαθάρισε τη θέση σου εκεί και την κατάσταση εκεί και αφού ρε εσύ Φωτεινή τώρα δεν γουστάρεις. Δηλαδή δεν θες και φαίνεται αυτό το πράγμα. Με έχεις πάρει σαν τη Μαύρη Παρασκευή, τη Μεγάλη Παρασκευή, Μαύρη Κατάθλιψη. Σκέψε το, περνάω να με έγκυος τώρα. Ναι, μα το καταλαβαίνω, αλλά φαίνεται ότι δεν τον θες αυτόν τον άνθρωπο. Και καταλαβαίνω και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και σημαντικό που περνάς. Και καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου, αλλά αφού δεν τον θες, δεν γίνεται με το ζόρι. Και να το προσπαθήσεις, θα χαλάσει μόνο του, πάει. Ήρθαμε εγώ δυστυχισμένη. Θα χαλάσει μόνο του, πάει. Δεν γίνεται να είσαι δυστυχισμένη για πάντα. Κάποια στιγμή θα κάνεις τον μπαμ και θα... Θα φύγω. Θα φύγεις, θα τελειώσουν όλα και τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο όταν θα υπάρχει και ένα παιδί, ρε παιδί μου, ζωντανό, να κινείται, να μιλάει, να σκέφτεται. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Mm-hmm. Συζήτα πρώτα με αυτόν και μετά για μένα κάνε και ένα τηλέφωνο στον πρώην σου και ποτέ δεν ξέρεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίνα. Τίποτα, αγάπη, τίποτα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, με ένα πόνο. Καλή λευτεριά. Έχω ακόμα, αρκετά. Έχεις ακόμα αρκετά. Τέλος πάντων, για όταν. Εγώ δίνω τις ευχές μου έτσι απλόχερα να υπάρχουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλά. Bye. Yeah. Ξεκινήσαμε έτσι τη φάση μας σήμερα βαριά. Βήκαμε για τα καλά έτσι, χωθήκαμε. Ας ελπίσουμε λοιπόν η Φωτεινή να βρει την άκρη της και μη μασάτε γενικότερα. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι όσο μάλλον αυτή η κάμερα λειτουργεί μπροστά μου. Συζητήστε. Με τη συζήτηση και την επικοινωνία λύνονται όλα, παιδιά. Ακόμα και οι πιο δύσκολες καταστάσεις, έτσι υπάρχει, βρίσκεται πάντα ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις μία διέξοδος, υπάρχουν πάντα εναλλακτικές και πάντα η λύση είναι κάπου εκεί και περιμένει τσουπ, να την αρπάξετε και να την γραπώσετε. Και τώρα, η φίλη μας η Φωτεινή, λοιπόν, που είπε έτσι ότι το πρόβλημά της, μάλλον ένα από τα... πολλά προβλήματα που έχει η Φωτεινή, είναι και η πεθερά της, η μέλουσα πεθερά της. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ πεθερά της, εν πάση περιπτώσει, αλλά ας κάνει ότι τη φωτίσει ο μεγαλοδύναμος. Της επιβάλλει, τέλος πάντων, κάποια στάνταρς που έχει αυτή και θέλει σόνι και ντε να την καπελώσει. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό, φροντίστε να θέτετε τα δικά σας προσωπικά όρια και του εαυτού σας, αλλά και τη σχέση στην οποία είστε. Αυτό γίνεται πάντα σε συζήτηση και σε συνεννόηση με τον σύντροφό σας. Και από εκεί και πέρα λύση θα βρεθεί και πάλι. Και έχω γραμμή. Για πες. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος είναι? Μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούμε. Ποια είσαι εσύ? Είμαι η Βέρα. Γεια σου, Βέρα. Γεια σου. Από πού τηλεφωνείς? Από τα Πετράλωνα. Από τα Πετράλωνα. Φιλάκια στα Πετράλωνα. Ευχαριστούμε. Πόσο χρονών είσαι, για πες. 22. 22. Και τραβάς ζόρια, σ' ακούω. Ναι.
Τι ζώρια έχεις εσύ? Βασικά είναι παρελθοντικό το ζώρι, αλλά με ενοχλεί ακόμα. Τι είναι, μίλα λίγο πιο ξεμπούκοτα. Ναι. Λέω, η ιστορία που θα σου πω είναι το παρελθόν, απλά είναι... Σε κατατρέχει. Ναι. 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 Ήμουν ένα παιδί, τέλος πάντων. Είσαι ή ήσουν, είπες. Ήμουν. Ήσουν, ναι. Για 3 χρόνια. Mm-hmm. Και κατέληξε πολύ άσχημα η όλη φάση. Uh-huh. Και βασικά είμαι σε μια φάση που δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναερωτευτώ, ας πούμε. Έλα εσύ. Ναι. Εννοείς ότι σε επηρεάζει ο τρόπος που χωρίσατε ή όλη η σχέση? Όλη η σχέση. Ναι. Αυτό που λες βαρύ είναι. Πολύ βαρύ. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουμε βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε φάει τη δουλειά την πολύ γερή και λέμε ότι πάει. Μετά από αυτό δεν υπάρχει συνέχεια. Αλλά υπάρχει. Ναι, σίγουρα. Απλά όχι σίγουρα. Σίγουρα σε ενοχλεί για ένα μεγάλο διάστημα. Βασικά πιστεύω ότι μετά από κάτι τέτοιο πρέπει να μένεις λίγο μόνος. Σίγουρα, στα λόγια μου έρχεσαι, τα από αυτά στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Σίγουρα. Πόσο καιρό έχεις χωρίσει, Βέρα? 5 μήνες. Α, έχεις χωρίσει 5 με 6 μήνες. Έχεις χωρίσει και νωρίς εσύ, δεν έχει περάσει καιρός αρκετός? Όχι. Έχεις χωρίσει νωρίς. Ναι, και τι φάση? Τίποτα, με αυτό το παιδί μας μια χαρά ξεκίνησε όλη η φάση, πολύ ωραία, μπορώ να πω. Ήτανε... Με τον Νέξ, με τον πρώην σου. Ναι. Ναι. Απλά εξελίχθηκε λίγο άσχημα, γιατί μετά από ένα σημείο και μετά είχε γίνει πολύ νευρικός, σε σημείο να με χτυπάει κιόλας. Ναι, και το χώρισμα ήταν κι άλλα στη μέση, ας πούμε, κάτι ψηλό που δεν λογοφέραμε, συνέχεια τσακωνόμασταν γιατί δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε σε κάποια πράγματα. Και το τελειωτικό ήταν όταν με χτύπησε και με έστειλε στο νοσοκομείο. Όταν σε... Με χτύπησε και με έστειλε στο νοσοκομείο. Άρα, κάνεις πλάκα. Όχι. Ναι, για πες αυτό... ρε Σιβέρα, για πες ρε Σιβέρα, γιατί φουντώνω εγώ με κάτι τέτοια. Ναι, βασικά η φάση, εντάξει, είναι... Συγγνώμη, εσύ μόνο έτρωγες, ξέρω εγώ, στη φάση αυτή, δεν έριχνες? Εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι η αυτοάμυνα που έχεις. Τώρα τι μπορείς να ρίξεις εσύ μια κοπέλα σε έναν άντρα? Εγώ μια κοπέλα, πίστεψέ με, μπορώ να ρίξω. Δηλαδή ειλικρινά, πίστεψέ με. Ναι, σε κοπανάει ο άλλος, πάρε και εκείνη, πάρε και τούτη και εσύ τίποτα. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς τίποτα, ήταν η μία αυτοάμυνα που σου είπα. Αλλά όπως και να το κάνεις, τώρα είναι άντρας ο άλλος, δεν μπορείς. Και σε χτύπησε τόσο σοβαρά, άρεση. Δεν σ' άκουσα. Σε χτύπησε τόσο πολύ, λέω, τόσο σοβαρά. Ναι. Κοίτα να δεις, φίλε μου, Κωστάκη. Κοίτα να δεις. Η φάση είναι ότι δεν είναι τόσο το σκηνικό που έγινε. Είναι το ότι... το ερώτημα είναι ότι πώς μπορεί κάποιος που νόμιζες ότι σε αγαπάει να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Ναι, μωρέ, απόλυτα. Ναι. Απόλυτα. Και αυτό έχει χαλάσει την εμπιστοσύνη μου γενικώς στους ανθρώπους. Ναι. Και εντάξει, πιστεύω ότι θα επανέλθω κάποια στιγμή σίγουρα. Απλά προς το παρόν είμαι πολύ απογοητευμένη γενικώς. Κοίτα να δεις, Βέρα, το ότι μέσα στη σακούλα με τα πορτοκάλια υπάρχει και ένα σάπιο, αυτό είναι κανόνας. Είναι νόμος. Όλα τα άλλα όμως είναι ζουμερότατα και νοστιμότατα. Άρα μην κολλάς. Βρες άλλο πορτοκάλι να φας. Ναι. Δηλαδή δεν είναι... Εσύ δεν νομίζω ότι... δεν έζησες μάλλον σε καμία περίπτωση τον κανόνα. Έζησες την εξαίρεση, βασικά, την εξαίρεση. Δεν έζησες και την εξαίρεση τώρα. Η βία κυριαρχεί. Να κάνουμε μια εκπομπή για τη βία μέσα στις σχέσεις.
Ρε παιδί μου, κυριαρχεί με την έννοια ότι πολλά ζευγάρια, τέλος πάντων, πολλοί άντρες, καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους, αλλά καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους ή γιατί δεν είναι καλά στο μυαλό τους ή γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση και τη σύντροφό τους. Εγώ αυτό πιστεύω. Όταν η άλλη δε είναι δυναμική και έχει, ρε παιδί μου, ένα τσαμπουκά στη ζωή της γενικότερα, όχι απέναντι στον σύντροφό της, αλλά ρε παιδί μου λέει, είμαι η Βέρα, κάνω αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, ο άλλος, όταν είναι έτσι και αδύναμος χαρακτήρας, όταν δεν είναι τόσο δυναμικός ο ίδιος, ίσως καταφεύγει σε τέτοια πράγματα. Αλλά εγώ, από ό,τι κατάλαβα στην παρούσα φάση, η σχέση ήταν προς το τελείωμά της, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ήσασταν και στα πολύ ντουζένια σας. Όχι, ήμασταν στα πολύ ντουζένια μας. Αυτό ήταν να σε φύγει. Ρίση, μετά από 3 χρόνια ήσασταν στα ντουζένια σας. Ναι, και αυτό ήταν που κρατούσε τη σχέση, ας πούμε. Ήμασταν σαν φίλοι, σαν σχέση. Και μάνα και αδερφή και αγάπη εσύ, Βέρα μου. Mm-hmm. Ναι, κατάλαβα. Αυτός όμως, δηλαδή θέλω να πω, εσύ του παρήχες όλα αυτά, ήσουν εκεί μπάστακας, φρουρός, ακίνητος, αυτός σου πρόσφερε πράγματα. Δηλαδή αυτός ήταν το ίδιο που ήσουν εσύ για εκείνον. Βεβαίως, ναι. Εκτός από αυτό που έγινε στο τελείωμα, που ήταν το... Γιατί έγινε, Βέρα, γιατί έγινε. Τσακωθήκαμε για κάποιο άκυρο λόγο. Δεν θυμάμαι καν, δηλαδή φαντάζω πόσο άκυρο ήταν. Δηλαδή τύπου γιατί για έφτιαξες μακαρόνια, ρε, ντου, τέτοιο πράγμα, ή νόμιζε ότι κάποιος την έπεφτε ή κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι, ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι δηλαδή είχε παίξει παρασκήνιο. Ναι, ναι. Και αυτός έτσι στο ξεκούδινο αντέδρασε τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Ωραία, και αυτό έγινε. Εσένα αυτό δεν σε επηρεάζει όσον αφορά ότι θες να ξαναείσαι μαζί του κάποτε, κάποια στιγμή να ξανασμίξετε. Απλώς σε επηρεάζει μόνο όσον αφορά το ότι πλέον έχεις χάσει έτσι την εμπιστοσύνη σου και τον ενθουσιασμό σου απέναντι στους έρωτες και τα πανηγύρια. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν έχω πάψει να τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Εννοείται πως υπάρχει και δεν νομίζω να σταματήσει να υπάρχει. Τον αγαπάω σαν άνθρωπο. Μαζοχισμός είναι αυτό, όλες Όχι. οι γυναίκες. Είναι. Να δεις. Βέρα, άστο, είναι μαζοχισμός. Όλες μέσα μας το έχουμε αυτό. Όταν δούμε τον άντρα, τον μπρουταλιάρη, τον μπολαβαρή και τον... Όχι, απλά όταν αγαπάς κάποιον, δεν σταματάς να τον αγαπάς. Απλά όταν είναι άρρωστος, καταλαβαίνεις ότι είναι άρρωστος και απλά δεν τον έχεις στη ζωή σου. Το να τον αγαπάς από μακριά δεν έχει να λέει με το ότι... Δηλαδή εγώ ποτέ δεν θα ξανασκεφτώ τη ζωή μου αυτόν τον άνθρωπο. Είναι το μόνο σίγουρο. Εσύ τον χώρισες. Και ούτε τη σκέφτομαι. Ναι. Ούτε τη σκέφτομαι. Απλά αυτό που μου έχει αφήσει, ας πούμε, αυτή η εμπειρία είναι ότι προς το παρόν, και δεν ξέρω για πώς ακόμα, δεν μπορώ να επανέλθω. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη, δεν μπορώ να ξαναερωτευτώ. Σου λέω τώρα, αυτά είναι φάση, θα περάσει, το ξέρω, εννοείται. Βερούλη, όλα αυτά που έκανες στο τέλος, ρε παιδί μου, δεν ήταν ικανά να σε κάνουν να ξεπεράσεις την όλη την καψούρα, την όλη την αγάπη και να πεις, ρε εσύ, τι ηλίθια που ήμουνα, ξέρω εγώ. Και ήμουνα με έναν άνθρωπο που το πραγματικό του πρόσωπο είναι αυτό. Τελείωσε, που μου φέρθηκε έτσι, με ισοπαίδωσε. Και στο φινάλε, πόσο μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που σε έφτασε σε σημείο να πας στο νοσοκομείο, πόσο μπορεί να σε αγαπούσε ή πόσο μπορεί να νοιάζονταν για σένα. Και απαντώ μόνη μου. Μπορεί και να σε αγαπούσε, μπορεί και να νοιάζονταν για σένα, αλλά έφτασε μάλλον η κατάσταση σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να το ελέγξει. Και έφυγε. Αυτό είναι όταν είναι κάποιος άρρωστος. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Όταν κάποιος είναι άρρωστος, δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Μα το κακός και το καλός είναι πάρα πολύ υποκειμενικό, ρεσί. Δηλαδή, τι καλός και τι κακός. Ναι, προφανώς ήταν κακός σε σχέση με σένα στη συγκεκριμένη στιγμή. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, απλά εννοείται πως ήταν κακό αυτό που έκανε και το καταλαβαίνω και ο ίδιος. Απλά το θέμα είναι ότι όταν είσαι άρρωστος, γιατί γενικώς είχε θέμα νευρικό, δεν τα καταλαβαίνεις. Δηλαδή, γίνεται, δεν ξέρω. Όπως πώς γίνονται οι φόνοι πάνω και κάτω, ξέρω εγώ, που ένα ζευγάρι ή είσαι οικογένεια. Κάποιος γίνεται κάτι και τον σκοτώνει και μετά λέει, Θεέ μου, τι έκανα. Εντάξει, ένα σε σκότωνε κιόλας, βρε Σιβέρα μου, και μετά να λέγει, ω Θεέ μου, Παναγιά μου, τι έκανε, είμαι φωνιάς. Άσε μας τώρα. Δηλαδή, ας ξέσπαγε κάπου αλλού, ας χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο, ας έσπαγε τα πιάτα του, ας έσπαγε το κινητό του. Έπρεπε να σπάσει ένα στο ξύλο.
είναι πως αντιδράει ο καθένας και γι' αυτό το λόγο, επειδή το συγκεκριμένο άτομο αντιδράει έτσι, και γι' αυτό δεν είμαστε και πλέον μαζί. Έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλές κοπέλες που, αν συμβαίνουν αυτά, συνεχίζουν και συνεχίζουν μια τέτοια σχέση. Σίγουρα. Εδώ δέχονται και χειρότερα πράγματα από τον ξυλοδαρμό. Ναι, βεβαίως. Εσύ μήπως θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι του είχες δώσει και το δικαίωμα και όλο αυτό? Δηλαδή, αλλά προφανώς μέσα σε τρία χρόνια. Πιστεύω ότι καμία δεν δίνει το δικαίωμα. Αυτό είναι, δηλαδή, όπως θεωρώ ότι μια γκόμενα δεν επιτρέπεται να κουμπίσει τη σχέση της. Τι να κάνει, να. Να, όπως και οι κοπέλες, δεν είναι σωστό να χτυπάνε, ας πούμε, τους άντρες με σφαλιάρες, με το οτιδήποτε. Έτσι και οι άντρες το ίδιο πράγμα. Κοίτα να δεις, Βέρα, θα σου πω κάτι. Ειλικρινά θα σου πω κάτι. Καταλαβαίνω απόλυτα πώς νιώθεις και καταλαβαίνω ότι αυτός έχει επηρεάσει και σε έχει επιβαρύνει πάρα πολύ. Αλλά μην μασάς. Άστο στο παρελθόν, άσε αυτή την κατάσταση στο παρελθόν, ξεπέρασέ το όσο μπορείς και μπορείς να το ξεπεράσεις. Εδώ οι άνθρωποι ξεπερνάνε πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έχει την δύναμη ψυχής να ξεπεράσει ένα θάνατο, χτύπα ξύλο, γονιού ή κάτι τέτοιο, μπορεί να ξεπεράσει προφανώς και ένα γκόμενο καθυστερημένο. Δηλαδή, για να το θέσω έτσι, πολύ απλά, μπορείς να το ξεπεράσεις. Και πραγματικά, μετά από τέτοιες φάσεις, εγώ είμαι της άποψης ότι έρχεται το καλό το πράγμα. Αργεί, αλλά έρχεται. Γιατί όταν έχεις υπομείνει, όταν έχεις δεχτεί, όταν έχεις περιοριστεί, όταν έχεις φάει τέλος πάντων αυτά που έχεις φάει, κάποια στιγμή ρόδα είναι και γυρνάει, ξέρω εγώ, θα σου έρθει το κελεπούρι. Απλώς, όταν έρθει, εσύ πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου για να το δεις. Και αυτό που εγώ θέλω να πω γενικά, Βέρα μου, συγγνώμη, και θέλω να μιλήσω, ρε παιδί μου, και στους υπόλοιπους που βλέπουν, ότι μην, σε καμία περίπτωση μην ξεσπάτε τα αποθυμένα που σας έχει γεμίσει ο πρώην, τις πληγές σας, ρε παιδί μου, όλες, στο καινούριο. Γιατί μπορεί να είναι ένας άνθρωπος αξιοπρεπέστατος, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που όντως, ρε παιδί μου, επί της ουσίας αγαπάει και νοιάζεται και γουστάρει τη φάση όλη και θέλει να σε έχει στα πέπουλα. Και εσύ να του ρίξεις δύο άκυρα, ξέρω, να τον ξενερώσεις και να σηκωθεί και να φύγει από τη ζωή σου. Αυτό κάπως συμβαίνει και σε μένα τώρα. Είμαι με ένα παιδί τώρα. Είσαι. Αλλά δεν νιώθω ερωτευμένη. Και λόγω της προηγούμενης σχέσης, ξεσπάω κάπως και χαλάω. Τώρα τον βαράς εσύ αυτόν. Όχι, έτσι. Μπουνίτσες, κλωτσίτσες, χαστικάκια. Όχι. Απλά εννοώ ότι δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ, καταλαβαίνεις. Και αυτό με τραβάει πίσω. Δεν με αφήνει να δώσω αυτό που θέλω. Βασικά να δώσω αυτό που έχω. Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα. Καλά αυτό που λέω. Δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη έτσι. Δηλαδή δεν χωρίζεις τη μία και την άλλη ξυπνάς και έχεις φάει το βρουτζάκι σε ερωτευμένος. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνεις για αρκετό διάστημα μόνος και μόλις νιώσεις έτοιμος έρχεται. Αυτό. Όχι απαραίτητα αρκετό διάστημα. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα ψυχοσύνθεσης και ανθρώπου. Μπορεί κάποιος μέσα σε ένα μήνα, ξέρω εγώ, δύο μήνες, τριμηνία, το πολύ, να νιώσει jet. Είναι μεγάλο διάστημα. Δεν εννοώ μια εβδομάδα. Προφανώς. Και είναι αυτό το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Για μένα, τουλάχιστον άνθρωποι, ρε παιδί μου, που έχουν μια μακροχρόνια σχέση και χωρίζουν για τον χύψη λόγο, είτε θετικό είναι, θετικός είναι ο λόγος, θετικός, δεν υπάρχει θετικός λόγος σε έναν χωρισμό, για οποιονδήποτε λόγο και να έχεις χωρίσει τέλος πάντων, να πας να βρεις άλλον ή άλλη αμέσως. Για μένα είσαι φάουλ, αλλά φάουλ. Και εκεί είσαι καθυστέρας, τρελός, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να αράξεις, να κάνεις την ενδοσκόπησή σου, να τα πεις με τον εαυτό σου, να δεις τα λάθη σου, να τα καταλάβεις, να βελτιωθείς και να διορθωθείς στην επόμενη σου σχέση. Πάντως, Βέρα, στη δική σου περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και να μην είσαι ερωτευμένη, είναι μια αρχή, ο άνθρωπος που είσαι τώρα, ρε παιδί μου, μαζί του, είναι μια αρχή για να ξεπεράσεις όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί προφανώς αυτός είναι ερωτευμένος μαζί σου, για να είστε μαζί. Ένας από τους δύο πρέπει να είναι τουλάχιστον ερωτευμένος. Ναι, κοίταξε να δει. Εντάξει, και εμένα δεν μου περνάει παρατήρητη φάση. Απλά δεν μπορώ να δώσω αυτό που έχω. Δηλαδή δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Ας πούμε, μπορεί να συμβεί κάτι και εγώ να το παρεξηγήσω. Ναι, δηλαδή είμαι λίγο σαν. Επιφυλακτική. Πολύ επιφυλακτική και πολύ μαγκωμένη. Επιφυλακτική μέχρι αηδίας, ας πούμε.
δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Ξεκόλα, ρε, ξεκόλα. Και αν δεν βλέπεις ότι δεν σου κάνει και η φάση που είσαι τώρα, φύγε. Φύγε. Η φάση που είμαι τώρα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, το παιδί που είμαι τώρα με έχει βοηθήσει τρελά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα ήμουν λίγο πιο πίσω αν δεν υπήρχε αυτός αυτή τη στιγμή. Ρε παιδί μου, αυτό σου είπα, σε ανέβασε level, σίγουρα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά okay. Δηλαδή, αν δεν θέλεις και αν βλέπεις ότι... Δώσε βέβαια ένα περιθώριο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις και να πεις, «Ξέρεις, έπαθα την πλακάρα μου τώρα και εγώ θέλω να είμαι μαζί του». Mm-hmm. Αλλά αυτό μπορεί και να μην γίνει. Τον αγαπάς έναν άνθρωπο, τον εκτιμάς, ξέρεις ότι σε έχει βοηθήσει, το σέβεσαι, το όλα αυτά, αλλά δεν σου βγαίνει. Και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν σου βγει και μην καταπιέζεσαι, σε καμία περίπτωση. Μην καταπιέζεσαι και μην αφέσου. Αφέσου ελεύθερη και ζήσε ό,τι είναι να ζήσεις και ζήσε ό,τι θες και ζήσε όπως θες. Τελείωσε, μην μπαίνεις σε καλούπια για κανένα λόγο. Και μην νιώθεις υποχρέωση. Γιατί προφανώς για να είναι μαζί σου, του δίνεις και εσύ πράγματα, έτσι. Αυτό. Αυτά. Βέρα. Ναι, ναι, σ' ακούω. Αυτά. Ξεσκάλωσε. Ξεσκάλωσε, ηρέμησε και θα δείξει η πορεία. Ναι. Εντάξει. Βερούλη. Έγινε, έγινε, ναι. Thank you που πήρες. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, γεια. Παιδιά μου. Αγαπημένα μου παιδιά. Η ώρα, παιδιά, είναι 12 παρα 5. Και με τις φίλες μου που πήραν τηλέφωνο, με τα κορίτσια που πήραν τηλέφωνο, με την Βέρα και την Φωτεινή, πέρασε μία ώρα στο μπαμ, έτσι, και δεν το κατάλαβα. Και όντως μπήκαμε λίγο στα βαριά σήμερα, στα βαθιά. Δηλαδή, ένα βάρος το νιώθω κι εγώ. Δύσκολες καταστάσεις. Εσείς παρόλα αυτά συνεχίζετε να τηλεφωνείτε στο 211-55-55-37 και 538 και συνεχίζετε να τηλεφωνείτε. Ποιος είναι τώρα? Καλησπέρα, Νίνα. Γεια σου. Τάσος λέγομαι, από Πετρούπολη. Γεια σου, Τάσο. Έχω ένα πρόβλημα, Νίνα. Τι? Με την κοπέλα μου. Έχεις ένα πρόβλημα με την κοπέλα σου? Συγγνώμη, δεν σ' ακούω και καλά, γιατί δεν... μισό λεπτό. Ναι, ούτε εγώ σ' ακούω καλά. Έλα, ναι. Με την κοπέλα μου τώρα, ξέρεις, τα σεξουαλικά, ρε παιδί μου. Ναι. Με έχει ψηλό διασύρει, γιατί έμαθα τώρα εγώ κάτι από μια την παρέα της, που σιγά σιγά από την γνωριμία, γιατί τα είχαμε και καιρό μαζί, μου είπαν ότι με έχει ψηλό κάνει ρεζίλι, αν και η κοπέλα από την τόσο καιρό μου έχει δείξει ότι με αγαπάει. Ναι, Τάσο, έχω αποσβολωθεί λίγο, είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή, κοιτάω λίγο σαν το χάνω. Πάρτε από την αρχή, πιο σιγά και πιο σταθερά, βήμα το βήμα. Είσαι ο Τάσος από την Πετρούπολη. Τέλεια, χάρηκα. Και έχεις μία σχέση εσύ και την έχεις και καιρό αυτή τη σχέση. Ναι, είμαστε μαζί 2,5 χρόνια κοντά. 2,5 χρόνια κοντά. Και σε έχει διασύρει σεξουαλικά, τι εννοείς? Ρε παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με το μωρίο μου. Όπα, ναι. Τέλος πάντων, ναι, και με έχει ψιλοκάνει βούκινο τώρα και δεν ξέρω τι να κάνω με αυτή την κοπέλα. Ναι, συζητάς, αναλύεις το θέμα, λες τις ενοχλεί, της λες να το ράψει, το στοματάκι της και that's all. Αν το κάνει, καλό, συνεχίζεις. Αν δεν το κάνει, shoot. Κοίτα, μεταξύ μας ήταν πολύ άνετη, παιδί μου, και μου λέει, ξέρεις, δεν τρέχει τίποτα και απέναντίας, ξέρεις, σαν τα σκυλιά όπου βρίσκαμε, ξέρω εγώ. Ναι. Και σε κάποια πάρτι, ξέρω εγώ, δεν μας ένοιαζε τίποτα, δεν τίποτα. Αλλά ενώ μεταξύ μας είμαστε κομπλέ, τους άλλους έχει κάνει βούκινο. Ναι, δεν πρέπει να είναι και πολύ στα καλά της, να ξέρεις. Εντάξει, τώρα τι να πω τώρα, δεν μου έχει δείξει κάτι τέτοιο. Ναι, θέλω να πω, όταν λέω δεν πρέπει να είναι και πολύ στα καλά της, σε σχέση με σένα. Δεν είναι και πολύ νορμάλ αυτές οι συμπεριφορές να αντιμετωπίζει ο σύντροφός σου ένα πρόβλημα και εσύ να τον ξεφτιλίζεις από εδώ και να τον ξεφτιλίζεις και από εκεί και πολύ ψύχρεμο σε βρίσκω, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, τώρα αφού ψύχραμο, γιατί μιλάω με άτομα, θέλουμε τώρα σε ένα κοινό που δεν ξέρει ποιος είμαι, οπότε δεν τους πολύ νοιάζει, δεν με κοροϊδεύουν. Ναι, μα θεωρώ και ηλίθιο να σε κοροϊδέψει κάποιος. Τους κοινούς γνωστούς και να γελάνε, ξέρω εγώ, να μιλάνε μεταξύ τους και να λένε. Μιλάνε μεταξύ τους και γελάνε, θες να μου πεις τώρα εσύ και το πρόβλημά σου. Εντάξει, μάλλον είναι καθυστερημένη όλη η παρέα. Αλήθεια. Αλλά εγώ τώρα τι να κάνω που την αγαπάω και δεν μπορώ να ξεπλέξω. Τα θέλει και εσένα ο ποπός σου. Τι να κάνω. Κοίτα να δεις, ρε Σιτάσο μου. Σου είπα και στην αρχή ότι το συζητάς, λες τη ενοχλή της, έχεις πει ότι κοίτα να δεις, πρέπει να μαζέψεις λίγο τα λόγια σου, να προσέξεις λίγο τι λες, γιατί με προσβάλλεις και με θίγεις και με ξεφτιλίζεις, ξέρω εγώ. Της το έχεις πει. Μες στις άκρες, όταν είχα αρχίσει να καταλαβαίνω... Ναι, αυτά δεν λέγονται μες στις άκρες. Αυτά την πιάνεις και της λες και να δεις αυτό, αυτό και αυτό. Μες στις άκρες δεν έχει. Λέτε να το κάνω αυτό, έλα, έλα, να ρολάρει. Ναι, να το κάνεις, να το κάνεις. Σίγουρα να το κάνεις. Σιγουρότατα. Την παίρνεις, συναντιέστε τέλος πάντων και της λες το θέμα σου. Είναι πάρα πολύ προσβλητικό και είναι και πάρα πολύ άσχημο αυτό. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Και να της το πεις, δηλαδή σίγουρα. Τι να πω, δεν ξέρω, Ρενίνα, δεν ξέρω. Δεν έχω ξελαφρώσει καθόλου, δηλαδή και τώρα αυτό που βγάλει από μέσα μου δεν έχω ξελαφρώσει καθόλου. Το πρόβλημα όντως, Να βρω γιατριά και δεν ξέρω... Μήπως δεν φταίει αυτή, αλλά αυτή είναι γενικά η αντίληψη που έχουν οι γυναίκες, ρε παιδί μου. Το πρόβλημα, Τάσο μου, είναι υπαρκτό ή είναι ψυχολογικό? Όχι, είναι υπαρκτό, είναι... Καλά, δεν θέλω να ξέρω τι είναι ακριβώς, αν θέλεις. Ναι. Δεν θέλω να μάθω τι ακριβώς είναι. Απλώς θέλω να μου πεις, αυτό μου το είπες, ότι είναι υπαρκτό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αν από τη γνώμη μου θα μαζεύω το στόμα μου. Οπότε προτιμώ να μείνω στη σιωπή. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι κοίτα, αυτή ήταν η πρώτη μου μεγάλη σχέση και τώρα μου φαίνεται ότι τα αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες αυτό με τον ίδιο τρόπο. Γενικά, είναι, ωραία. Είναι η πρώτη σου μεγάλη σχέση, αλλά δεν είναι η πρώτη σου σχέση. Όχι, αυτό είναι η πρώτη μου μεγάλη και ολοκληρωμένη σχέση. Έτσι, άλλες δεν είχα. Προχωρήσει. Πόσο χρονών είσαι? 30. Τι? Τάσο. Τάσο, μ' ακούς? Να, γκρεμοτσακίστηκε ο Τάσος λοιπόν. Λογικά θα ξαναπάρει τηλέφωνο ο Τάσος. Τάσο, ξαναπάρει τηλέφωνο. Να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αν και άλλοι το κόβω το συγκεκριμένο. Τι να πω. Ξενέρωσα λίγο τώρα. Που υπάρχει κόσμος που αντιμετωπίζει τέτοιες ανατομικές, ανατομικά προβλήματα, ρε παιδί μου, με τέτοιο τρόπο. Και πόσο μάλλον και μέσα στη σχέση, πολύ άσχημα πράγματα. Επειδή λοιπόν ξενέρωσα και θέλω να πιω και ένα νερό, θέλω να πάω στο τραγούδι νούμερο 2 για σήμερα, το οποίο δεν θυμάμαι καθόλου ποιο είναι. Κώστα, πάμε. Στιχάκια να γίνω βεντέτα, να βρω μια νύφη να φάτε κουφέτα. Τον εαυτό μου αυτόν κατατρέχω με όσο κουράγιο και δύναμη έχω και δεν προλαβαίνω μα τρέχω. Δεν θέλω να ακούσω άλλα λόγια μεγάλα, τα αστέρια να πιάσεις να πάρεις μια σκάλα. Αν είναι μωρό μου να μείνουμε φίλοι, γιατί πια μου ψήνεις το ψάρι στα χείλη και με έχεις κάνει ρε ζήλη. Τη δικιά μου την πόρτα δεν χτυπάς όπως πρώτα. Κι αν αργήσεις άλλο λίγο τότε δεν θα σου ανοίγω. Έχει λάκκο η φάβα, συννεφιά στη λιακάδα. Μια ζεστή, μια κρύο, μια στο ναι και δυο στο αντίο. Όταν όμως θα με κάνεις τρεχόντας δεν θα με φτάνεις.
μέρες μετράω χωρίς μια σου λέξη. Συχνά αναρωτιέμαι γιατί έχω μπλέξει. Ως πότε θα αντέχω αυτή σου τη στάση. Σε βρίσκω στα λόγια, σε χάνω στην πράξη και σε έχω μη βρέξει μη στάξη. Μαζί μου δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Κι αν πας για μαλλί ίσως βγεις κουρεμένη. Όπως πάμε θα δεις αστεράκια. Γι' αυτό μη μου κάνεις κολπάκια. Δεν είμαι σαν τα άλλα παιδάκια. Τη δικιά μου την πόρτα δεν χτυπάς όπως πρώτα. Κι αν αργήσεις άλλο λίγο τότε δεν θα σου ανοίγω. Έχει λάκκο η φάβα, συννεφιά στη λιακάδα. Μια ζεστή, μια κρύο, μια στο ναι και δυο στο αδείο. Όταν όμως θα με κάνεις τρέχοντας δεν θα με φτάνεις. Άλλο λίγο τότε δεν θα σου ανοίγω. Έχει λάκκο η φάβα, συννεφιά στη λιακάδα. Μια ζεστή, μια κρύο, μια στο ναι και δυο στο αδείο. Πάλιο κορίτσο κοίτα, δεν ανέχω την ήττα. Το παιχνίδι σου θα παίξω όσο με πάρει και όσο αντέξω. Όταν όμως θα με κάνεις τρέχοντας δεν θα με φτάνεις. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Μισό. Λοιπόν, ελάτε μου. Έλεγα ότι μας έβγαινε πολύ εξαπίνη σε αυτό το τραγούδι. Γιατί άλλο χρόνο έδειχνε ότι έχει για να τελειώσει, άλλο είχε στην πραγματικότητα. Βγήκα χωρίς μικρόφωνο του τρελού και του μουρλού. Ο Κωστάκης μου θα πάθει καρδιακή προσβολή. Το μικρόφωνο μου είναι εντάξει, όμως νομίζω. Απ' την άλλη, μισό λεπτό βρέσεις, παιδιά, μισό λεπτό. Λοιπόν, τι απ' την άλλη βρεις η Κώστα μου. Εντάξει, ε. Είμαι εντάξει, λοιπόν, αφού καλωδιώθηκα. Τι τραβάτε κι εσείς οι έρμοι, βρε εσείς, παιδιά μου. Τι τραβάτε. Χίλια συγγνώμη τώρα για αυτό που έγινε το τσαμπατζούμ, αλλά είμαι καλωδιωμένη και δεν μπορώ. Στα τραγούδια θέλω να αποσυντονίζομαι λίγο. Εν πάση περιπτώσει, μισό λεπτό, θα πάω στη γραμμή μου, αλλά θέλω να πω λίγο κάτι στον κόσμο. Ήθελα να πω για το τραγούδι. Παιδιά, τα λατρεύω. Γιώργης Χριστοδούλου και Φάβα. Είναι τρελή κομματάρα. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι, αν το ακούσετε 2-3 φορές, κολλήσατε. Πάει, περαστικά σας. Και πάμε. Ρίξε. Ναι. Ναι, με ακούτε εσείς στη γραμμή. Εγώ. Εσείς. Ο Σταύρος. Εσείς, ο Σταύρος. Ο Σταύρος είμαι, ναι. Ορίστε. Ναι, ο Σταύρος είμαι. Μεσχέ Σταύρο, με ακούτε. Ναι. Γεια σας. Εσείς με ακούτε, καλησπέρα. Εγώ σας ακούω, καλησπέρα σας. Στη προηγούμενη εκπομπή σας, ναι, είχατε ζητήσει να σας πούμε μερικές ιδέες για τον τίτλο, ας πούμε, της ερευνητής. Πίσω, του τοίχου μου, πω, εδώ με συγκινήσατε που το θυμάστε. Για πείτε. Βεβαίως, ναι, καλά, δεν πιστεύω να υπάρχει άντρας σε αυτόν τον πλανήτη που να σας ξεχάσει ποτέ. Το πήρε και το κομπλιμάν μου, τέλεια. Λοιπόν, για τον τοίχο σας, ναι. Ναι. Και ήθελα να σας προτείνω μια δικιά μου ιδέα. Θέλω να την ακούσω. Έρωτες του Μεσονυκτίου. Α, ο κύριος Σταύρος. Ή καημή του Μεσονυκτίου ή κάτι τέλος πάντων που να έχει τη λέξη Μεσονύκτιο ή κάτι τέτοιο. Το πρώτο ποιο ήτανε, οι έρωτες του Μεσονυκτίου. Μάλιστα. Κύριε Σταύρο, μ' αρέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Όχι το «ι»,
σκέτο, έρωτες του μεσονυχτίου. Έρωτες του μεσονυχτίου, έρωτες του μεσονυχτίου. Ναι, η καημή του μεσονυχτίου. Κάτι τέτοιο να το ολοκληρώσετε εσείς, ας πούμε. Να πολύ, το σας κόβω, κύριε Σταύρο μου, πολύ ρομαντικό τύπο σας. Ναι, είμαι και αυτό. Είσαι, σας έπιασα εγώ αμέσως ότι είστε. Τώρα, οι έρωτες του μεσονυχτίου και καημή του μεσονυχτίου, δεν τα λέει όποιος και όποιος, πρέπει να έχει έτσι ένα κάτι της. Ναι, ακριβώς, ναι. Επομένως, αν θέλετε να αντικαταστήσετε αυτό που έχετε στο Google σας... Θα ήθελα, ούτως ή άλλως... Αγάπαμε αν τολμάς και μας ζητήσατε τη γνώμη μας και χαίρομαι που είμαι ο μόνος που σας θυμήθηκα. Αυτή είναι η πρόταση μου. Αυτό, κύριε Σταύρο μου, δεν ακούστηκε και πολύ ωραίο. Είμαι ο μόνος που σας θυμήθηκα. Τίποτε, με έχουν όλοι γραμμένοι. Αλλά όχι, σας ευχαριστώ. Εντάξει. Okay. Να σας πω τώρα, κύριε Σταύρο μου, αφού πήρατε που πήρατε, πεθερά έχετε? Είχα. Αποδίμησε. Ακριβώς. Στεναχωρηθήκατε, αλήθεια? Ναι. Ναι, σας ακούω. Λέω στεναχωρηθήκατε, ενώ είχατε καλές σχέσεις με την πεθερά σας. Απλές. Τυπικές. Καλές, τυπικές σχέσεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή μακριά και αγαπημένη τύπου. Ο καθένα στη. Κάπως έτσι, ναι, ναι, ναι. Στη τέτοια του, στη μεριά του. Ωραία, ναι. Οπότε είστε και παντρεμένος εσείς. Ναι. Ήμουνα, ναι, ναι, ναι. Τώρα είμαι μόνο στα χαρτιά. Α, τώρα χωρίσατε. Είπα στα χαρτιά. Στα χαρτιά είστε μόνο. Στα χαρτιά μόνο. Εντάξει, περνάτε καλά, κύριε Σταύρο μου. Είμαι και κάποιες ηλικίες γι' αυτό. Πόσο χρόνο να είστε τώρα εσείς, νεότατος μου ακούγεστε? 60. Μια χαρά καλέ εσείς τώρα, δεύτερη εφηβεία περνάτε. Μια χαρά είστε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αν είστε καλά και ευτυχισμένος, κάνατε μάλλον την καλύτερη επιλογή, κύριε Σταύρο μου. Εντάξει, θα το δω κι εγώ, θα δω το αποτέλεσμα. Εάν αντικαταστήσετε το... αυτό σας, το τοίχο σας, με αυτό. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχουν και άλλοι και άλλα μέλη. Έχω και κάποιες άλλες προτάσεις μέσω Facebook που μου τις στείλανε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε και ένα φιλί, μουά, και καληνύχτα. Αχ, μη μου κάνετε τέτοια, γιατί με αναστατώνετε. Κοκκινίζω. Είμαι και εγώ κάποια ηλικία. Ναι. Φιλάκια πολλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και την πρώτη ιδέα για τον τοίχο. Δεν είναι η πρώτη, βέβαια, να σας πω. Εγώ έχω ακούσει και άλλες ιδέες. Μία φίλη μου έστειλε στο Facebook ιστορία μου, αμαρτία μου για πίσω στον τοίχο. Νομίζω ότι συνεχίζω να έχω backup την καλύτερη ιδέα όλων, την οποία δεν θα σας αποκαλύψω. Λογικά, μέχρι αύριο ο τοίχος μου θα έχει αλλάξει ατάκα, να ξέρετε. Οπότε, ίσα που προλαβαίνετε, πάρτε τηλέφωνο, ρίχτε τις ιδέες σας για την πλάτη μου. Η πλάτη μου είναι αυτή εδώ. Αγάπαμε αν τολμάς, λέει η ατάκα. Αλλάξτε τη. It's up to you. 2-11-55-50-5-37-5-38. Θέλω να ακούσω πρώτον ιδέες, δεύτερον πόνους και καημούς. Έχω πάρει ήδη δύο τηλέφωνα, παιδιά. Μία ώρα πέρασε έτσι στο μπαμ. Οπότε έχω ακόμα, έχω βέβαια πολλή ώρα στη διάθεσή μου. Μέχρι τη μία θα είμαι κοντά σας και αύριο πάλι, να ξέρετε. Οπότε περιμένω. Υπενθυμίζω λοιπόν. Αχ, η γυναίκα θα. Εδώ θα αφήσω τα κουκαλάκια μου. Λοιπόν, υπενθυμίζω λοιπόν ότι το θέμα μου σήμερα, πέραν όλων των άλλων που πετάγονται, ρε παιδί μου, που υπάρχουν και φυσικά υπάρχουν γιατί. Είναι οι πεθερές. Τα πεθερικά και γενικά το σόι του γαμπρού ή της νύφης σε ευρύ επίπεδο. Δηλαδή τύπου όχι μόνο αν είστε παντρεμένος ή παντρεμένη, ακόμα και αν διατηρείτε μία σχέση στην οποία μάλλον εμπλέκονται τα σόγια σας. Ωραία. Έχω τηλέφωνο, έτσι. Το θέλω. Για να το ακούσω. Ναι. Καλησπέρα. 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 Τι κάνετε, κυρία Νίνα? Ποδηλάτη μου. Με καταλάβατε από την φωνή. Ποδηλάτη μου. Τώρα κυρία Νίνα δεν με λέει και πολλοί κόσμος, βρε εσύ ποδηλάτη. Δεν με λέει πολλοί κόσμος έτσι. Κανείς δεν σας σέβεται τόσο εγώ, γιατί... Κοίτα να δεις τι έχετε πάρει όλοι τώρα και μου ρίχνετε. Ο ένας μου λέει κανείς δεν σε θυμάται, ο άλλος μου λέει κανείς δεν σε σέβεται όσο εγώ. Δηλαδή είναι μια μέρη να μου λείπει. Να την κρεμάσω εδώ μαζί με τα φύλλα. Για δεν πες. Δεν ήθελα να πω κάτι γι' αυτό. Τι? Έχω να σας πω αυτά που γίνανε την Παρασκευή, ήρθαν από το υπερπέραν.
Από το υπερπέραν ήρθαν. Καταρχάς, δηλαδή, να πω κάτι. Δηλαδή, ιστορία, δηλαδή, σε ποιον αντιπώ, ποιος να την πιστέψει για ταινία ένα πράγμα. Ιωάννη, ο ποδηλάτης μας, θέλω να μιλήσω λίγο στον κόσμο. Ακούστε να δείτε. Είναι υπόδειγμα τηλεθεατή το παιδί. Τρεις εκπομπές έχω κάνει η Δόλια και στις τρεις έχει πάρει τηλέφωνο και λέει τον καημό του, τον πόνο του, που σημειωτέων. Είναι, Γιάννη μου, δεν εξελίσσεται μαζί με την πορεία της εκπομπής μου τώρα το θέμα το δικό σου. Άμα δεν ήταν η εκπομπή, εγώ δεν θα είχα πάρει το θάρρος. Δηλαδή, το οφείλω στην εκπομπή όλο αυτό. Σ' αγαπώ. Να ξέρεις, αγαπώ, Γιάννη. Για πες τώρα, τι έγινε εσύ με την κοπελάρα. Ποδηλατάδα την πήγες. Πάω να την πάρω που είχαμε κανονίσει ραντεβού. Ναι. Αλλά προς έκπληξη όλων την είχα πάρει με το αυτοκίνητο και όχι με το ποδήλατο. Έλα ρε εσύ ποδηλάτη μου, εξυγχρονίστηκες. Πήρα το αυτοκίνητο μου, δεν παρέχει να το παίρνω πολύ. Το δίτροχο έγινε τετράτροχο. Ναι, γιατί εντάξει και τον άπλο μικρή πόλη και γυμναστική το ποδήλατο, ενώ το αυτοκίνητο ξέρετε. Να θυμίσουμε λίγο, Γιάννη, την ιστορία σου. Εσύ, τη θυμίζω εγώ τώρα λίγο τρέχοντας στον κόσμο. Ναι. Εσύ ήσουν τι έγινε. Εσύ. Ήσουν λοιπόν αυτός που συνάντησε τον έρωτά του τυχαία στον δρόμο, έφαγες τη σούπα σου, ξεφτυλίστηκες, ρεζιλεύτηκες, έφυγες με την ουρά στα σκέλια, μας πήρες τηλέφωνο, σου είπα εγώ τώρα τα κόλπα να τα κάνεις, να πας να τη βρεις, τη βρήκες, τη συνάντησες, μιλήσατε, κλείσατε ραντεβού και θέλω να ακούσω τη συνέχεια σου. Να ξεκινήσω. Ναι, Γιάννη, είσαι έτοιμος. Μ' ακούτε, ναι. Ναι, πάμε. Πάω με το αυτοκίνητο τώρα, προσέξτε. Ναι. Και είχαμε δώσει ραντεβού. Ναι. Με αναγνώριζε και πάει να μπει μέσα. Τώρα πρώτο ραντεβού και όπως αντί να μπει δίπλα μου, πάει και κάθεται πίσω, δεξιά. Πάει και κάθεται πίσω. Καλά, λέει, τι κάνεις εκεί, λέει, γιατί δεν έρχεσαι μπροστά. Α, λέει, πίσω δεξιά είναι η τιμητική θέση, εκεί, λέω, θέλω να κάτσω. Α, τι τρελού. Ναι. Τι γίνεται εδώ με αυτές τις γυναίκες, έχουμε ξεφύγει. Τι είναι ο Αρχιμανδρίτης, είναι νομίζει Μητροπολίτης. Άρχιζε και χαιρέταγε και έτσι, Γιάννη μου. Έτσι, βασιλικά. Πώς να με χαιρετήσε. Όχι, όχι, βασιλικά, όχι. Δημοκρατικά. Ναι. Αυτό ένα γεια μου. Εντάξει, μην νομίζετε ότι φιλιά και τέτοια πράγματα. Και εγώ δεν μ' αρέσουν αυτά τώρα ακόμα. Το πρώτο ραντεβού, να μην κλείσει το μάγουλο. Αρέσει από το πρώτο ραντεβού. Να φιλιόμαστε το μάγουλο, λες και γνωριζόμαστε, εντάξει, είπαμε. Τυπικά πράγματα. Το χέρι, μια χειραψία και έξω από την πόρτα. Ναι, ναι. Και που είχα μείνει, ναι, μπαίνουμε και πάμε στον κήπο, στο εστιατόριο εκεί, στην πλατεία Φιλελλήνων, στο λιμάνι. Ναι. Να ακούσουμε το ρομαντικό το πιθανό. Και απλά τα όσα συνέβησαν εκεί θα σας ακουστούν, τι να πω. Λες και γυρίζανε ταινία μέσα στο μαγαζί. Δεν ξέρω. Παραγγέλνουμε πρώτα να πιούμε λίγο κρασί ή μη γλυκό. Ναι. Και καθόμαστε και παραγγέλνουμε μετά και φαγητό. Mm-hmm. Πήραμε 3 αστακομακαρονάδες. 3. Μία για αυτήν και 2 για μένα. Α, ναι. Και καθώς μιλούσαμε και συζητούσαμε για τα αισθητικά προβλήματα που προκαλεί η χρήση θέλα στους ποδηλάτες. Για τα ποια, για τα... Ότι η θέλα, η χρήση της θέλας του ποδηλάτου προκαλεί αισθητικές ανικανότητες, μου λέγει. Α, μιλάγατε έτσι για πράγματα πολύ προχώρε, παιδί μου, εσύ. Ναι, αυτό μου είπε, λέει, έχει κάνει ποδήλατο. Λέει, να το ξέρεις, λέει, ότι το ποδήλατο προκαλεί αισθητικές ανικανότητες. Μοχώθηκε λέω, κατευθείαν. Τι λέω, εντάξει, θα σου πω την αλήθεια, λέω, προκαλεί, δεν προκαλεί. Μια χαρά τα πάω. Ναι, δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Και τέλος πάντων, καθώς συζητούσαμε και είχαμε παραγγείλει, βλέπουμε έρχεται ο σερβιτόρος. Ναι. Έτσι, με φαγητό. Και έτσι πως έρχεται, ναι. Πήγαμε πριν μας αφήσει το φαγητό. Τι πήγατε να φάτε το φαγητό. Άνθρωπος πατάει, γλιστράει, πέφτει κάτω και λερώνει την κουστούμπη. Δεν καταλαβαίνω, βρε εσύ, Ιωάννη μου, τώρα το έτρεξες. Παραγγέλνετε το φαγητό, έρχεται ο σερβιτόρος. Ναι, και έρχεται και τρώει ξάπλα ο σερβιτόρος με το φαγητό, γλίστρησε. Μία γλιστρά εσύ, μία γλιστράει ο σερβιτόρος. Τι τύχη είναι αυτή. Τι να πω, τα πράγματα και λερώνει το κουστούμπη της αυτά. Το κουστούμπη, είχες βάλει και κουστούμπη, ποδηλάτη μου. Ναι, αυτός, το δικό του, το σερβιτοριακό. Α, και τι μας νοιάζει. Ναι, λέω, πουλερώθηκε ο άνθρωπος, λέω, με τα φαγητά πέσαν πάνω του και έτσι νευρίασε αυτός. Και από τα νεύρα του φέρνει τον αστακό που είχε πέσει, γιατί ξέρετε, αστακομακαρονάδες είναι πολύ ακριβές. Δεν ξέρω, πολύ ακριβές, εντάξει. Σχέση με ένα απλό. Και τον παίρνει τον αστακό και τον πετάει με νεύρα. Ούτε κατάλαβε τι έκανε. Ναι. Και πετυχαίνει τον πιανίστα. Πετυχαίνει τον πιανίστα. Πάει στο πιάνο και πάνω το. Δηλαδή, το βλέπα εκεί.
και νευριάζει ο πιανίστας και τον πετάει πίσω. Τον αστακό. Ναι, και σταμάταγε και το πρόγραμμα μέσα στο μαγαζί, κανονικά, όπως έπαιζε. Ναι. Και μου γυρνάει και εμένα τα μυαλά και του λέω, τι κάνετε ρε, με το φαγητό μου παίζετε. Και παίρνω το κρασί και το πετάω στα μούτρα του σερβιτόρου. Από τα νεύρα μου κι εγώ, τρελάθηκα. Μα το φαγητό μου, το παίζανε αυτοί αυτά ακόμα μακαρόνα από πόλεμο. Έλα μου ντε. Και όπως καταλαβαίνετε άρχισε και ο μακαρονάδο πόλεμος, κάναμε εκεί χαμός με τα φαγητά, νευρίαζε ο πιανίστας, ο σερβιτόρος. Και εντάξει πάλι καλά είχε λίγες παρές, 5-6 παρές, πώς δεν ήμασταν πολύ και δεν επεκτάθηκε πολύ. Δεν έγινε ο χαμός. Εγώ τσατίστηκα γιατί φορούσα και το καλό με το που κάμιζε το μαύρο με τα 8 κουμπιά και το λέρωσα. Αλλιώς δεν θα είχα παρεκτραπεί. Δεν θα σε ένοιαζε αλλιώς διαφορετικά. Ναι, μα βγήκα εκτός αυτού δεν είναι. Αυτό το πουκάμισο είναι που, το πουκάμισο που την είχα γνωρίσει τότε. Το θυμάμαι καλά εσύ το πουκάμισό σου, εννοείται. Ναι, και το φορέσει έτσι ως αυτό. Ως ένδειξη. Και να μην τα πω λόγω τώρα, τέλος πάντων, αυτά δεν είναι τα βασικά. Αυτά θέλω ότι έγινε στο ραντεβού, έτσι. Ναι. Πρώτο ραντεβού να συμβαίνουν αυτά. Φαντάζομαι. Και φεύγουμε από το μαγαζί κατά τις 11 και 10 και 12 εκεί. Πάμε, συμπάμε κάτι στο χέρι, λέμε άστος που φύγαμε εδώ, δεν θέλαμε πάλι να κάτσουμε. Ναι. Και τι μου λέει τώρα μέσα στον Νοέμβρη. Πάμε λέει να κάνουμε βραδινό μπάνιο στην παραλία Καραθώνα. Ναι. Και λέω με κανένα λεφτά με τα καλά σου, λέω με τη βαροχειμωνιά. Λέω χειμερινή κολυμβήτρια μου λέει. Αυτή είναι και η κολυμβήτρια, όλα τα έχει. Είναι τέλειο κολυμβήτρια, έχει μπάνια πάντως, τώρα. Ιωάννη μου, ταιριάζεται, γιατί είστε και οι δύο πολύ fit τύποι. Εσύ ποδηλάτης, αυτή η κολυμβήτρια, μια χαρά, ταμάμ. Δήλωσε, έτσι, δήλωσε, καθίστε να σου πω τη συνέχεια. Ναι. Μπορεί να με κόψει εμένα το μυαλό μου αυτό. Ναι. Γιατί είμαι και λίγο αγαθά. δεν βουτάω να το ξεκαθαρίζω γιατί έχει κρύο, δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Άσχετα που έχω πιάσει και το σταυρό τα Θεοφάνεια, αυτό είναι άλλο. Α, έχεις πιάσει και το σταυρό. Ναι, ο Γιάννης. Αθλητικό παιδί. Ναι, ναι, είχα πιάσει το σταυρό. Μπράβο σου Γιάννη, πάντα άξιος. Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και παρκάρω εγώ και στην άκρη της παραλίας, τέρμα άκρη. Ναι. Και ξαφνικά αρχίζει αυτή βγάζει τα ρούχα της. Εγώ ταράζομαι. Τι κάνεις εκεί πέρα, δεν τρέπεις. Τσιτσιδώθηκε Γιάννη μου και εσύ ντρεπόσουν να αντιφυλίσεις το μάγουλο. Και αυτή τσιτσιδώθηκε. Ναι, μου λέει τι με τα ρούχα θα βουτήξω εσύ τρελός και εσύ. Και εσύ ναι. Δεν είναι μπροστά μου. Δεν γύρισες από την άλλη βρες υποδηλάτη μου. Όχι, λέω ντρέπομαι, όχι μπροστά μου. Λέει καλά και μη λέει έξω αυτή με το αυτό. Με λέει, το ποιο. Είναι παράξενη γυναίκα, δεν ξέρω. Και μετά από ένα λεπτό ακριβώς, ούτε ένα λεπτό, μέσα στη νύχτα εκεί, γυρνάει. Εγώ θα μείνω με στα μάξι γιατί κρύωνα, δεν μπορούσα να πάω και αυτά. Να τη βλέπω και με τα εσώρουχα να κάνει μπάνιο. Α, ήταν με τα εσώρουχα και βούτυξε. Ναι, με τα εσώρουχα και πάει, ακούστε, εγώ κάθομαι εκεί ναι. Και γυρνάει μέσα σε ένα λεπτό και κρατούσε τα ρούχα στο χέρι και ήταν μόνο με τα εσώρουχα. Λέει, πολύ κρύο έχει τελικά, δεν μπορώ να πω μέσα. Ναι. Έτσι λέω, εντάξει, λέω, είδες, πώς θα έλεγα, εγώ ντύσου, μην αρρωστήσεις κιόλας. Ναι. Και τι μου λέει η Μυρί. Τι. Όχι, όχι, μέσα στα μάξι καλά είναι, λέει, ζεσταίνομαι, δεν χρειάζεται να τα φορέσω. Σου είπε έτσι. Ναι, και λέω, άμα αρρωστήσω, εγώ δεν φταίω. Όχι. Ναι. Ναι. Δες τέτοια πράγματα. Και τι μου λέει, εσύ δεν θα βγάλεις κάτι, δεν ζεστάθηκε. Ήθελε αυτή η σαν και δεν να σε γδύσει, να σε τσιδώσει Γιάννη. Τι λέω, μαζεύτηκα και κάνει κίνηση να μου ξεκουμπώσει το μαύρο μου πουκάμισο με τα 8 κουμπιά. Έλα ρε εσύ. Ναι, ναι, και εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια στιγμή ερωτισμού. Α, την ένιωσε, σε ένα τσουτσούριασμα. Ναι, ναι, απόσταση αναπνοής. Και πάμε να δώσουμε το πρώτο μας ρομαντικό φιλί. Αυτή μόνο με τα σόρουχα. Πόσο ρομαντικό ήταν που αυτή ήταν τσιτσίδι και ζήσουν με ένα μπουκάμισο με αυτό κουμπιά. Τώρα τι να πω, ταινία. Ταινία. Και όπως πάμε να φιληθούμε γίνεται το απίστευτο. Μας διακόπτει μια λάμψη στον ουρανό. Ούφο ήτανε. Δεν ξέρω, ακούστε. Μια λάμψη, κοιτάζω έξω από το αμάξι. Ναι. Και τι να δω, ένα λευκό φως. Είχε στο βουνό, όπως ήταν το βουνό δίπλα στη θάλασσα, να αιωρείται κάπου εκεί. Δεν ξέρω τι φως ήταν αυτό, από πού προήλθε. Κοίτα να δεις Γιάννη μου που εγώ ξεκίνησα μία εκπομπή έτσι συναισθηματική και στο τέλος θα μου βγει ερευνητική. Θα γίνει εδώ τι πέρα. Φλανάχει ο Χαρδαβέλας βρες Γιάννη μου, τι φλανάχει. Ούτε η ομάδα ε. Ναι, δεν ξέρω τι λες τώρα, δεν σπάω. Βλέπω αυτό το φως. Λέω εντάξει κάτι θα είναι, κάποια κολόνα, κάποιο... Αυτοκίνητο δεν ήταν πάντως. Όχι, στον ουρανό δεν έχει. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Ήταν στο βουνό εκεί ψηλά.
Ναι. Και αρχίζει αυτή να... Να τσιρίζει. Ναι, να ρωτιάζει. Λέει εξωγήνη, λέει. Είναι εξωγήνη αυτό, λέει, σίγουρα. Βάλε μπρος να φύγουμε, λέει, μας απαγάγουν. Wow. Και λέει, τι να μας απαγάγουν. Λέω, πλάκα μου κάνεις. Δεν υπάρχουν εξωγήνη. Μόνο εμείς είμαστε, λέω, σε αυτό το σύμπαν. Δεν πιστεύω εγώ σε αυτούς. Πού είναι εξωγήνη, να έρθουνε. Και εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω, είχα πάθει και ένα σοκ και νιώθω ένα φορτίο, σαν να μούδιασα. Έμφραγμα, μήπως ήταν, ναι, κανένα εγκεφαλικό. Κανένα κάτι. Αν, Γιάννη μου, αν άρχισε από τη δεξιά μεριά, εγκεφαλικό ήταν, να ξέρεις. Όχι, τυχώς εγκεφαλικό δεν ήταν τελικά, γιατί νιώσα μια δυναμία και πώς να σαν να έχασα, δεν κατάλαβα. Και κοιμήθηκα. Από κοιμή, με πήρε ο ύπνος, δεν έλεγα. Ήτανε, Γιάννη, πες μου ότι ήταν ο ET. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που έγινε όμως δεν είχε καμία σχέση. Αυτό δεν ξέρω το φως τι ήταν. Τελειώνει εκεί η ιστορία. Το φως εξαφανίστηκε μετά, δεν ξέρω. Ναι. Ήταν απλά ένα φως και αυτό. Δε, άγνωστο. Και τώρα, τι ήταν, τι ήταν το μούδιασμα. Και ακούστε να δείτε. Και συνέρχομαι. Εγώ νόμιζα κοιμήθηκα 5 λεπτά, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα καν. Και είχε ξημερώσει. Εντάξει, δεν ήταν μία η ώρα, μία μισή είχαμε πάει στην Καραθώνα. Εκεί. Ναι. Η κοπέλα ήταν δίπλα μου και κοιμόταν. Είχε ντυθεί ή ήταν γυμνή πάλι. Είχε ντυθεί, ναι, εντάξει. Ντύθηκε, είδε και από είδε. Δεν έβγαζες εσύ παντελόνια. Παντελόνια λέω που κάμισα. Δεν έκανες κίνηση, ντύθηκε. Η κοπέλα τι να κάνει. Ναι, και την ξυπνάω. Ναι. Και της λέω, τι έγινε, λέω, πού είμαστε, λέω, με το φως με αυτά, γιατί σκημήθηκα, λέω, νιώθω τρομερή κούραση. Mm-hmm. Και αυτό που έκανε δεν ξέρω. Μου είχε βάλει ναρκωτικά με στο κρασί, υπνοτικά. Πού το ξέρεις αυτό. Μου το είπε αυτή και ξέρετε γιατί το έκανε. Γιατί. Ήθελε να με αποπλανήσει μέσω παραπλάνησης για να την αφήσω ήσυχη, επειδή περίμενε ότι θα βαριόταν μαζί μου και ήθελε να με κάνει να νιώσω κόπος και να το διαλύσουμε νωρίς. Δηλαδή να πάμε για φαγητό και να νιώσω εγώ αυτή την αδυναμία που με νάρκωσε και να πω δεν μπορώ άλλο, πρέπει να πάω σπίτι, να μην καταλάβατε, να με διώξει γρήγορα. Βρίσκει, Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι τα λες τόσο έτσι που εγώ χάθηκα τώρα, αρχίζω και νιώθω και εγώ μούδιασμα. Ότι αυτή σε παραπλάνησε μέσω αποπλάνησης. Τι είπες τώρα, τι ήταν, τι βαρύγδουπο ήταν αυτό, τι επιστημονικά αυτό, λες. Τι έκανε, αυτή είχε σκοπό να βγούμε να φάμε, απλά για φαγητό, δεν ξέρω να με κοροϊδέψει, να δει. Και μου έβαλε αυτό για να μην συνεχιστεί η βραδιά σε κάτι πιο... Α, για να σε ξεφορτωθεί κοινώς. Ναι, και, και μου δεν κατάλαβα. Όταν πήγα στην τουαλέτα, κάπως μου το έριξε μέσα. Ήταν αυτό που, πώς το λένε, δεν ξέρω και... Μάλλον μου, τότε ξέρω. Που πετάγανε τον αστακό οι άλλοι στον έριξε. Ναι, μπορεί να το έκανε έτσι το κρασί. Και ένιωσα εγώ αυτό το μούδιασμα. Είναι υπνοτικό, κάπως μου το είπε έτσι, ένα πολύ δυνατό, για να νιώσω δυναμία και να φύγω να πω πάμε. Γιατί περίμενε ότι θα βαρεθεί μαζί μου. Ναι. Και στην πορεία του μετάνιωσε. Όταν βέβαια η νάρκωση ήταν μια αναστρέψιμη και μου ζήτησε συγγνώμη βέβαια. Εσύ τι έκανες. Μου λέει συγγνώμη, λέει Γιάννη, δεν ξέρω πώς το έκανα. Πραγματικά σε βρίσκω υπέροχο. Πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο. Αν και είσαι λίγο μπουνταλάς, είσαι πολύ γλυκούλης κατά βάθος. Και μου ζητάει σου να βγούμε ραντεβού. Σου είπε έτσι υπνοβάτη μου, ποδηλάτη μου. Ναι, όχι υπνοβάτης, όχι, δεν είναι ποδηλάτης. Υπνοβάτης είναι άλλο επεισόδιο. Ποδηλάτη μου, σου είπα έτσι, ότι είσαι γλυκούλης. Ναι. Πολύ καλό το βήμα, πολύ καλά και τα πάμε. Λέει, να επανορθώσω, λέει να βγούμε πάλι ραντεβού, αυτό που κάνα ξέρω ήταν άσχημο, δεν ξέρω πώς το έκανα. Ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις, θα το σκεφτώ, γιατί μου φαίνεσαι η μη ανώμαλη γυναίκα και πολύ επικίνδυνη. Αυτά που κάνεις... Η μη ανώμαλη σου φαίνεται. Ναι. Ναι, μα είναι αυτά τώρα σοβαρά πράγματα, βάζει υπνοτικά τον άνθρωπο για να βαρεθεί και να σου πει. Όχι, Γιάννη μου, όχι. Και τώρα περιμένει τηλεφώνημά μου, δεν την έχω πάρει την Παρασκευή βέβαια. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω, να συνεχίσω μαζί της, να την αφήσω έτσι μετά από αυτό που έκανε. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ χοντρό. Ήταν βαρύ, ήταν βαρύ. Πού τα είδες, σε ταινία, τα είδες... Δεν ξέρω που τα βλέπουνε. Δεν ξέρω που τα βρίσκουνε αυτά τα... Είμαι ερωτευμένος, η αλήθεια είναι να την ερωτεύτηκα. Την ερωτεύτηκε. Πότε εσύ, ποδηλάτη μου, την ερωτεύτηκε μεταξύ αστακού και UFO. Και υπνοτικού, εσύ την ερωτεύτηκες πότε, αφού στο μισό ραντεβού ήσουν κοιμισμένος και στο άλλο μισό έπαιζες πόλεμο. Ήμουν ήδη ερωτευμένος μαζί της και μου είναι δύσκολο τώρα μετά. Εντάξει, είναι αυτό που κάνει ήταν... Γιάννη μου, απλά είδες το φως το αληθινό. Αυτό που είδες να φεγκοβολάει ήταν ο έρωτας, Γιάννη μου. Δεν ξέρω, αυτό το φως, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω. Μια λάμψη ήταν τώρα, αστέρι ήταν από κάπου... Φως εκεί στο βουνό για... Αυτό ακριβώς. Ήταν κεραυνοβόλος ο έρωτας. Γι' αυτό ήρθε αστραποβολώντας.
Μπορεί να ήταν και εξωγήινη, εντάξει, να μην λέμε. Εγώ δεν πιστεύω προσωπικά. Δεν πιστεύεις, όχι. Γιάννη μου. Ναι. Ναι. Ωραία, και τώρα εμείς τι αναλύουμε, το τι πρέπει να κάνεις εσύ, αν πρέπει να την ξαναδείς, να την ξανασυναντήσεις. Εντάξει. Δηλαδή να αφήσω τα συναισθήματά μου ή να βάλω τη λογική πάνω από αυτά. Ποδηλάτη μου, τώρα μην με απογοητεύεις. Αλήθεια. Μα εσείς τι θα κάνατε αν κάποιος έκανε αυτό το πράγμα σας, δηλαδή να σε υπνοτίζει για εμείς, να... Εμείς δεν ξέρω τι θα κάναμε. Είναι η αλήθεια. Πάντως, από σένα, δεν περιμένω τώρα να μου βάλεις λογική, από σένα περιμένω συνέχεια του story σου. Από σένα περιμένω να πας, να την αρπάξεις, να την βουτήξεις, να της δώσεις αυτό το ρομαντικό φιλί που τόσο περιμένει η Έρμη κι αυτή. Λοιπόν, και να το συνεχίσεις, να πας με την καρδιά σου και να δεις πού θα σε βγάλει, πού θα σε οδηγήσει εσένα τώρα αυτό. Εγώ από τέτοια περιμένω από σένα τώρα, ότι τι με ξενερώνει. Ναι, μα άμα της έβαζα εγώ χάπι και τέτοια, θα ήταν φυλακή, θα λέγανε ανώμαλος για σεξουαλική παρενόχληση. Μα αυτή μου βάλε και εγώ εντάξει, δεν είπα τίποτα κιόλα. Τι θες να κάνουμε, θες να την καταγγείλουμε, θες εδώ μέσα του σπίτι. Όχι, να την καταγγείλω δεν είναι αυτό το πράγμα σιγά. Δεν θες να την χώσουμε μέσα. Όχι, όχι. Όχι. Δεν ήταν και τόσο χοντρό. Εντάξει, ήταν απλά. Χοντρούτσικο, ζουμπουρλούδικο. Εντάξει, να σου βάλει τώρα. Δεν ξέρω κι εγώ πόση δόση έβαλε. Γιατί εγώ σα λέω, μου διασώ. Τι μυστική ζησία εγώ. Τι ώρα ήταν, 7-8 όταν συνήλθα, μετά από πόσε ώρε. Διαγερτικό δεν ήταν σίγουρα, Κώστα, αυτό για να τα βιαστεί ο άνθρωπος. Τα βιάστηκα, δεν είναι καμπιάστηκα. Ποδηλάτη μου, εγώ και ο Κώστας ψηφίζουμε βουρ. Ε, Κώστα, βουρ. Βουρ και εγώ, βουρ και ο Κώστας. Πιστεύει. Έλα. Τι είπες? Ο Κώστας πιστεύει, είναι και άντρας κιόλας, γιατί εντάξει τώρα... Κώστα, εσύ που είσαι και άντρας, τι λες? Mm. Γουστάρι, γουστάρι, λέει ο Κώστας, χώσου, χώσου. Ναι, γιατί είπε... Χούφτωστη, χούφτωστη. Τι? Εντάξει, να την χουφτώσω δεν είναι όχι ακόμη. Όχι, μην την χουφτώσω. Όχι. Άσε την άλλη εβδομάδα το χούφτω. Μπορώ να τη το πιάσω για αρχή, αλλά παραπάνω δεν μ' αρέσει. Τι θα πιάσει? Καλαμπουτάκι το πολύ, παραπάνω δεν μ' αρέσει να. Έτσι. Ένα κούμπισμα κάτι μόνο. Ναι, δεν είναι. Τέλεια. Ποδηλάτη μου, πήγαινε με το ηθικό ψηλά. Ξέρεις εσύ. Τι να το δέχομαι να βγούμε ραντεβού, να την πάρω τηλέφωνο. Πες της ναι, δέχομαι. Δέχομαι, θέλω να βγούμε έτσι το ραντεβού μας, να δούμε τι θα γίνει χωρίς υπνοτικά και χάπια και παρεστησιογόνα αυτή τη φορά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αυτό που μου έλεγε η μαμά μου παλιά, λέει να προσέξεις να σου βάζουμε στο ποτό, τελικά βγήκε. Η μαμά μου τα έλεγε, εγώ δεν την άκουγα. Σου έλεγε η μαμά σου, τι σου έλεγε? Ναι, όταν βγαίνεις λέει το μπουκάλι αυτό τι πίνεις να το έχεις μαζί σου γιατί βάζουν περίεργα πράγματα. Α, είδες οι μαμάδες. Είδες οι μαμάδες που βγαίνουν σωστές τελικά. Ναι. Να προσέχεις το ποτό σου γιατί ξέρεις τι σου ρίχνουν μέσα οι ξένοι. Και αυτό βγήκε. Λοιπόν, Τζόνι, Τζόνι, άκουσέ με. Κάνε τα κουμάντα σου και ξέρεις εσύ τώρα, περιμένω dream, να μάθω τη συνέχεια γιατί αυτή τη σχέση, παιδί μου, εδώ πέρα την έχουμε γεννήσει. Εμείς τη φτιάξαμε. Εδώ, Νίνα Σνάι την σχέση αυτή και κοίτα να δεις, Γιάννη. Σε περίπτωση που προχωρήσει αυτό το ειδήλιο, πας έτσι και στο αισθαντανέ το πιο... και συνεχιστεί το θέμα, να ξέρεις κουμπάρι εγώ και ο Κώστας. Τελείωσε. Και εγώ και ο Κωστάκης. Το έχουμε κλείσει την κουμπαριά. Είμαι νέος ακόμα για γάμους και για τα λοιπά. Δεν θέλω να το... Τρελαίνομαι. Αλλά... Τι να πω, εντάξει... Στον Αραβώνα, ρε παιδί μου, τώρα να σας ασημώσουμε. Τι κάνουν Κώστα στους Αραβώνες, αυτό τέλος πάντων, θα είμαστε εκεί. Να μας καλέσετε. Δηλαδή να τη δώσω μια ευκαιρία να... Ναι. Σίγουρα. Πώς σου έδωσε αυτή, σου έδωσε μια ευκαιρία, ποδηλάτη μου. Δεν σου έδωσε μια ευκαιρία και σου είπε εντάξει, ας βγούμε να δούμε και ποτέ δεν ξέρεις. Και εσύ να τη δώσει. Παρόλο που ήμουν έτσι κουνταλά, αυτή όντως. Αυτό θα κάνω. Θα τη δώσω, θα την πάρω τηλέφωνο να βγούμε αύριο ραντεβού μεθαύριο όποτε μπορεί. Αύριο έχουμε εκπομπή, ποδηλάτη μου. 11:00 εδώ θα είμαστε. Δεν θα βγεις αύριο. Ναι, από Πέμπτη. Αλλά εντάξει, αύριο δύσκολο να πάρω γιατί δεν θα έχω κάτι νέο να σας πω. Ναι, εντάξει, μην παίρνεις και κάθε φορά. Μόνο όταν έχεις εξελίξεις. Όχι, όχι, να παίρνω και κάθε φορά που πρέπει να με συμβουλεύετε. Εγώ δεν έχω να με συμβουλάτε. Αν σου σκάσει, Τζόνι, συμβουλή, να θες συμβουλή, ξέρεις εσύ τα τηλέφωνά μας τα γνωστά εδώ πέρα. Παίρνεις τηλέφωνο και η Νίνα και ο Κώστας πλέον βοηθάμε. Απέκτησα και συμπαρουσιαστή εγώ. Γουστάρω, Κωστάκι. Τι?
Μπράβο Κώστα, να τη βοηθάς την κυρία Νίνα, γιατί είναι δύσκολο αυτό που κάνει. Είμαστε ο Κώστας και η κυρία Νίνα, παιδιά. Εγώ πώς έχω κακοπέσει έτσι σήμερα, δεν ξέρω. Ναι. Ωραία. Εντάξει, ποδηλάτη μου, σ' αγαπάμε. Ναι. Λευτεριά στους ποδηλάτες. Ευχαριστώ, ναι. Φιλάκια πολλά, περιμένω τα νέα σου. Ωραία, και εγώ θα σας πάρω την άλλη εβδομάδα και θα σας πω τι έγινε, αν εντάξει. Ναι, θα γίνει αυτή την ιστορία, γιατί έχω τρελαθεί κι εγώ. Ναι, baby μου, φιλάκια. Bye. Bye, bye. Εξαιρετικός ο ποδηλάτης μας, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε και έχουμε τηλέφωνο και ζώρικο. Απαιτητικό, τι γίνεται, ποιος είναι εκεί έξω? Ναι. Έλα ρε παιδί μου, ναι. Ναι. Ποιος είναι? Με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Γεια σας, γεια σας. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αχ, γεια σας, σας έβλεπα και ζωντανά και αυτό δεν τα... Γι' αυτό άκουγα κάποια άλλα πράγματα. Τι κάνετε, κυρία Νίνα, είστε? Εγώ είμαι η κυρία Νίνα, είμαι. Να σας πω λίγο, χαμηλώστε μου λίγο ότι ακούω. Τάκλισα, τα ακούτε, συνεχίζετε και τα ακούτε? Τώρα δεν ξέρω τι ακούω, έχω ακούσει και δεν έχω ακούσει τώρα. Εγώ την έχω ακούσει γενικότερα. Το έκλεισα εντελώς. Το κλείσατε, μπράβο σας. Ποιος είστε? Ναι, ναι, ναι. Απόψε είστε απίστευτοι, δεν παίζεστε, κόλαση, μιλάμε για κόλαση. Thank you, thank you. Ποιος είστε, αγαπητέ? Είστε πάρα πολύ καλή. Αγαπητέ, σας ευχαριστώ, μεσχέ. Ποιος είστε? Είμαι ο Δημήτρης από τον Οροπό, με θυμήθηκες, είχα πάρει την προηγούμενη φορά. Καλέ εσείς. Είστε ο Δημήτρης. Εσείς που έχετε τα τραβήγματα με τα αλλοδαπά, ο Λούθε. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τι έγινε, Δημήτρη, αγαπητέ μου, τι έγινε, λοιπόν, τι έπαθες Κώστα? Αυτό που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Δεν είχα πέσει έξω, που σας είχα πει ότι είναι εντελώς γεια σου, η κοπέλα. Καταρχήν είναι Ελληνίδα, αν θυμάστε, είναι Ελληνίδα. Απλά είναι πολύ μικρότερη από μένα. Εσύ μου είχες πάρει και μου είχες πει ότι γουστάρεις αλλοδαπά, αλλά τώρα έχεις πάει το σκαλωμά σου με μία Ελληνίδα, που μία σου λέει ναι, μία όχι, μία έτσι, μία γιουβέτσι. Μπράβο, μία έτσι, μία γιουβέτσι. Αυτό, είδες, όλα τα θυμάμαι, ναι. Κάπως έτσι το πάει. Κάπο... Λοιπόν, ναι. Είχαμε βγει πάλι την... Και που δεν είχε προχωρήσει ποτέ, μέλι και τη Γανίτα τίποτα. Τίποτα, με τίποτα. Μου, δεν παίζεται η γυναίκα. Κάτι δεν, πρέπει να χάνει, ας πούμε. Δεν είναι, δηλαδή η κατάστασή της δεν περιγράφεται. Όχι. Μου ήρθε σε ραντεβού τώρα, ας πούμε, που εκείνη πάλι, ας πούμε, το κλεισέ, ήρθε σε ραντεβού. Μόνη της κλείνει, μόνη της ακυρώνει, ναι. Και αυτά που φορούσε, δηλαδή, τι να πω, από κάτω ήταν το παντελόνι μιας φόρμας, κάτι πάνω από παπούτσια... Του λετσαριού αυτή, σου λέει. Λοιπόν, εντάξει, αυτό δεν είναι φτύσιμο. Ποια είναι η γνώμη σου τώρα? Δεν κατάλαβα, αγαπητέ, τώρα. Κλείσατε ραντεβού και αυτή έσκασε ατιμέλητη του τρελού. Μα με δεν τη ήταν φόρμα. Απλά ατιμέλητη, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν μια κατάσταση απερίγραπτη. Ένα παντελόνι μιας φόρμας, έτσι, μιας παλιοφόρμας, κάτι πάνω από παπούτσια. Σε μαύρο χάλι κι αυτά. Τι τραβάει ο κόσμος. Ναι, λοιπόν, λέω τι, τώρα πού να την πας αυτή, ας πούμε, γιατί είμαι και γνωστός εδώ στην περιοχή. Για τζόκινγκ, λέει. Πού να την εμφανίσεις, ας πούμε. Και πήγα να την απομονώσω σε ένα ερημικό, δεν υπήρχε ψυχή μέσα, φοβήθηκε σε ένα ερημικό, σε μια ερημική καφετέρια, έτσι. Δεν πιστεύω τώρα, Δημήτρη, δεν πιστεύω να την πήγε σε τίποτα κακόφημα. Γιατί μου λες ερημικό, μου λες... Λέω, μου λες ερημικό, μου λες φοβήθηκε, δεν πιστεύω να την πήγε σε τίποτα κακόφημα. Όχι, παιδί μου, όχι, πομπάρα. Δεν ξέρω να ξέρεις καθόλου από Ρόπο. Εκεί στην Αλκιονίδα, κάπου εκεί κοντά ήταν μια καφετέρια που κάποτε γινόταν χαμός. Ήταν εντελώς άδεια. Ας πούμε, λέω τώρα τι να κάτσεις εκεί πέρα μέσα αυτή την ερημιά. Εσύ τι φόραγες, Δημήτρη μου? Εγώ τη φορούσα. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, ήμουν κάπως ευπρεπώς ντυμένος, ας πούμε. Ένα άνθρωπο κάμισο, ένα τζινάκι. Α, κουκλί ο Μιτσάκος. Κουφετάκι πήγες εσύ και αυτή ήρθε σαν το λέτσο. Καλοκαινισμένος ήμουνα, ρυβάζει. Μια χαρά ήμουνα, ας πούμε. Εκείνη δηλαδή ήταν, δεν ήταν να την εμφανίσεις. Ναι. Λοιπόν, τελικά... Την πήγες εκεί, την ξεμονάγιασες. Εκείνο το βράδυ με τον ΠΑΟΚ. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Και γινόταν ένας χαμός καφετέρης που έκανε τηλεοράσεις. Ναι. Τελικά βρήκαμε μία κεντρική, έτσι, μες στο κέντρο του Οροπού. Ναι. Την Αθηναία, ας πούμε. Τίγκα τώρα από φύλαθλους μέσα.
και κόσμο βέβαια άλλον. Λοιπόν, να περνάω εγώ τώρα με τη δικιά σου, στο μαύρο της το χάλι αυτή, μέσα να είναι η μισή γνωστή. Πού να την κρύψεις τώρα. Μίτσο μου, σε γιουχάρανε. Πού να την κρύψεις, σου λέω. Πού την έκρυψες. Ορίστε. Την έκρυψες. Με ξέρω ιδιοκτήτης και με έβαλε σε μια γωνιά, γιατί και ο άνθρωπος κατάλαβε έτσι το, την αμηχανία μου, ας πούμε έτσι το αυτό, με έβαλε σε μια γωνιά. Τέλος πάντων, τώρα τι να πεις και τι να κάνεις με μια τέτοια κατάσταση, ας πούμε. Έλα, εσύ Δημήτρη, εγώ πιστεύω τώρα ότι είσαι πάρα πολύ υπερβολικός. Πάρα πολύ υπερβολικός είσαι τώρα. Το ότι φόραγε μία φόρμα και το αθλητικό της, και εγώ έτσι κυκλοφορώ το πρωί με τη φόρμα μου και το αθλητικό μου. Χαλαρή, ρε παιδί μου. Αυτό δείχνει δείγματα ότι η κυρία αυτή, εν πάση περιπτώσει, νιώθει μια οικειότητα μαζί σου, μια άνεση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Ξεκολλάτε πια από το η γυναίκα πρέπει να είναι κοκότα και έτσι στην πένα. Δεν είμαστε στην πένα. Τώρα. Εγώ αυτό το θεωρώ εντελώς φτύσιμο, ας πούμε. Δηλαδή, φτύσιμο το θεώρησες. Ήταν και ξεμαλιασμένη. Κάτι σαν να σου φωνάζεις, έχω γραμμένο εντελώς, ας πούμε. Ήταν και ξεμαλιασμένη, ρε παιδί μου. Είσαι έτσι. Έτσι χήμα εντελώς απεριποίητη, ας πούμε, θα πας κάπου να καθίσεις μια παλιοφόρμα, κάτι. Δηλαδή μια κατάσταση, σου λέω, τραγική τώρα, που γυρίζανε και την κοιτάζανε, ας πούμε. Τέλος πάντων, έλεγα να τελειώσει το ποδόσφαιρο, να φύγουν οι άλλοι. Να μείνετε και λίγο το δυο. Να κάνω κι εγώ όσο γίνεται πιο διακριτικά. Αλλά βιαζότανε, ας πούμε, όχι λέει να θέλω να φύγουμε, ας πούμε. Οπότε. Θα την έκανες τώρα να ένιωσε άσχημα εσύ τη γυναικούλα. Θα την έκανε. Θα έκανε και τα μούτρα μου τώρα. Δεν ήμουνα και με στην τρελή χαρά τώρα, ας πούμε, να με βλέπουν οι φίλοι μου τώρα με αυτό το πράγμα τώρα να. Κατάλαβες. Ναι. Ήμουνα και εγώ σε δύσκολη θέση. Δεν είναι ρε παιδί μου, ήταν μόνο το outfit της λίγο πιο σπορτίβ ή ήταν και ξεμαλιάρα και μουτζουριάρα στη μούρη. Και αυτό. Ήταν και ξεμαλιάρα. Είχε κάνει ένα πρόχειρο δέσιμο στο άπλητο μαλλί της τώρα. Τι να σου περιγράφω. Δεν σου λέω μια κατάσταση εντελώς τράτικα. Και άπλητο μαλλί και πρόχειρο δέσιμο. Είναι κάτι κοκαλάκια, έτσι, κάτι ιστορίες για αγρίους τώρα, ας πούμε. Δεν ξενέρωσες εσύ, ρε εσύ, Δημήτρη, σε βλέπω τώρα, είσαι πολύ ξενερωμένος εσύ. Ναι ρε παιδί μου, κάτσε, δηλαδή, εντάξει δεν είναι φτύσιμο, εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή, δεν είναι φτύσιμο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το εκλαμβάνεις έτσι ή πρέπει να το εκλάβεις έτσι λίγο πιο θετικά. Δηλαδή, okay, μένετε κυρίες στον οροπό. Ωραία. Τι είναι ο οροπός, χωριό είναι ο οροπός. Δέκα κάτοικοι, όχι δέκα κάτοικοι, τέλος πάντων δεν έχει και πολλούς κατοίκους. Δεν είναι, θα την πήγαινες και στα μπουζούκια τώρα, τώρα στην Αθήνα. Δεν έχουμε κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχετε κόσμο, ωραία, δεν θα την πήγαινες και στα μπουζούκια. Για ένα ρήμα καφέ θα πηγαίνατε εκεί πέρα να μιλήσετε, να πείτε δύο πράγματα, να δείτε και που βγαίνει κιόλας. Το ότι αυτή η γυναίκα. Εξαρτάται, γιατί να μείνει στο καφέ, θα μπορούσαμε να πάμε και για ένα φαγητό. Έχει καλά μέρη ο οροπός και έχει και καλά εστιατόρια. Και ναι. Καλές καφετέριες. Εντάξει, βγαίνεις έξω. Δεν πρέπει να είσαι λίγο περιποιημένος. Ναι, σίγουρα. Ήτανε απόγευμα όμως, δεν ήταν βράδυ. Εντάξει, απόγευμα. Τώρα απόγευμα. Απόγευμα τώρα τι, δεν καταλαβαίνεις. Μετά το μεσημέρι είναι βράδυ πια. Εν πάση περιπτώσει, πώς κατέληξε η βραδιά. Ορίστε. Πώς κατέληξε η βραδιά. Δεν είχε τελειώσει το ποδόσφαιρο ακόμα. Έπρεπε να διασχίσουμε εμείς την αίθουσα τώρα. Να περάσουμε μπροστά από την τηλεόραση, μιλάμε να μας χαζεύει ένα μαγαζί, ναι. Μια καφετέρια ολόκληρη. Ναι. Λοιπόν, δεν ήξερα πού να κρυφτώ, σκέπασα το πρόσωπό μου για να περάσω. Ναι. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, πέρασα κάπου μεταξύ τρίτου και τέταρτου γκολ του Ολυμπιακού. Τόσα πολλά γκολ έβαλε ο Ολυμπιακός. Έβαλε ο Βρομόκαυρος. Εγώ ξέρεις είμαι βάζελος, άρρωστος. Όλες οι πίκρες μαζεμένες ήταν εκείνο το βράδυ. Κρίμα, βρε εσύ, Δημήτρη. Λοιπόν, μου δεν ήταν η τυχερή σου βραδιά. Άρον-άρον, στο σπίτι της και πού διάθεση μετά, γιατί μαζεύτηκα και εγώ, ας πούμε. Δεν πήγες κι εσύ μαζί της, την άφησε σπίτι της και έφυγες. Την άφησα σπίτι και έφυγα, ναι. Καλή, πού να την πήγαινες, πού να το πήγαινες αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν σε προσκάλεσε. Δηλαδή, ήμουνα που ήμουνα μαζεμένος. Λέω, πού πας τώρα και τι, αφού δεν υπάρχει φως εκεί πέρα, δεν είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, η κοπέλα είναι εντελώς γεια σου. Δεν παίζεται με τίποτα. Ναι. Και προφανώς έχει πρόβλημα γενικότερο, ας πούμε. Αυτό το συμπέρανες από το να τη μέλει το κότσο και την παλιοφόρμα.
Εντάξει. Έχει συνολική απόψεω. Πρόκειται να είσαι νέα κοπέλα, έτσι. Βγαίνει ένα ραντεβού. Εάν σου έρθει στο μαύρο του το χάλι, δεν σε προδιαθέτει έτσι αρνητικά. Ναι, υποθέτω. Ναι, σίγουρα, ναι. Έλεος, ας πούμε. Δηλαδή, και να το ξέρεις ότι θα βγείτε έξω, θα σας δει και κόσμος, ας πούμε. Εντάξει, δεν έρχεται και στο σπίτι σου, δεν πας στο σπίτι να μην σας δει και κανείς. Να είσαι, ξέρω εγώ, έστω και με τις παντόφλες. Λοιπόν, πας μέσα σε κόσμο, σε βλέπει κόσμος. Θες να πεις, ρε παιδί μου, ότι εσένα σε εξέθεσε, εσένα θες να πεις ότι σε εξέθεσε αυτό το πράγμα, γιατί η κυρά μου σε έβγαλα για ένα ποτό, σε έβγαλα μια βόλτα και μου ήρθες και σαν το γύφτο, σαν το λέτσο. Εν πάση περιπτώσει. Να ανησυχεί, να με καταπιεί. Το τι πλάκα μου έχουν κάνει οι φίλοι μου από εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Ναι, κατάλαβα. Έχουμε και μια υπόλοιψη τέλος πάντων εδώ πέρα. Έχουμε κυκλοφορήσει. Έχετε και ένα πρόσωπο. Που κάναν μπαμ, στην περιοχή. Ναι. Και ξαφνικά σε βλέπουν, με το αδέσποτο τώρα, δηλαδή. Έλεος. Βρέσει Δημήτρη. Μην εκφράζεσαι έτσι. Λεωνίνα μου. Ναι, αλλά μην εκφράζεσαι έτσι τώρα για τη γυναίκα. Για τις γυναίκες δεν μιλάμε έτσι. Τώρα το αδέσποτο. Και αυτά ψυχή έχουν, Δημήτρη μου. Μια πολύ κακή εμπειρία. Τώρα δεν. Πάει, πέρασε. Ξεπέρασέ το. Άστε και αυτή να πάει στο καλό. Μην της πολύ δίνεις σημασία. Γιατί είπαμε είναι για λίγο ο γεια σου. Να ξαναγυρίσω στο στοιχείο μου. Να ξαναγυρίσεις και εγώ έτσι πιστεύω, να ξαναγυρίσεις τα αλλοδαπά που σου πηγαίνουν. Αφού τα πάω μια χαρά με τις αλλοδαπές, θέλω τις Ελληνίδες. Τι τις θες. Μια χαρά. Λοιπόν, πολλά φιλάκια. Πολλά φιλάκια κι εσύ. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ ευχαριστώ που πήρες. Είσαι πανέμορφη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Φιλιά μου. Bye bye. Λοιπόν, έχουμε ακούσει λογιών και λογιών τηλέφωνα σήμερα. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Δε έμου. Και έχω κι άλλη γραμμή. Καπάκι. Για ρίξε. Νίνα. Ναι. Ο Τάσος είμαι από πριν. Ο Τάσος είσαι από πριν. Α, ο Τάσος με το πρόβλημα. Από Πετρούπολη. Ναι, με το πρόβλημα, το υπαρτό, με το σεξ. Ναι, βρε Τάσο μου. Έχω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Θυμάσαι πριν που σου λέγα ότι δεν πιστεύω ότι θα είναι και άλλες γυναίκες έτσι απέναντί μου και τι να κάνω. Τι μου έλεγες πριν, ότι θα είναι και άλλες οι γυναίκες. Ναι, είδα ότι χαμογέλαγες όταν το έλεγα. Τι ήταν αυτό, δηλαδή σκέψω αν είσαι τώρα, αν χαμογέλαγες εσύ με έναν άγνωστο, δηλαδή φαντάσου οι άλλοι τι θα κάνουν. Εγώ χαμογέλασα. Δεν καταλαβαίνω τι λες βασικά. Τώρα έχασα τον ρυθμό μου πάλι. Με σένα δεν ξέρω τι έχω πάθει τώρα και αποσυντονίζομαι φουλ. Μου είπες, ρε παιδί μου, ότι εσύ έχεις ένα ανατομικό πρόβλημα. Ωραία, το οποίο είναι υπαρκτό, το οποίο σε προβληματίζει, αλλά δεν το είχες αναβρει μπροστά σου, σε σχέση σου, γιατί δεν είχες άλλη σχέση και ολοκλήρωσες πρώτη φορά με αυτή την κοπέλα τη συγκεκριμένη, η οποία σε έχει κάνει και λίγο της ξεφτύλα. Το έχει πει από εδώ και από εκεί. Όλα τα θυμάσαι, Ρενίνα, όλα τα θυμάσαι. Όλα τα, τι να κάνω, δουλειά μου τα σούλη μου, δουλειά μου. Ωραία. Και τώρα το πρόβλημά σου είναι ότι εσύ είσαι καψουρεμένος ολίγον τι και δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς το θέμα, αλλά έρχεσαι και σε δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς, τι να κάνω. Δηλαδή και με ιερόδουλη να πάω, πάλι το ίδιο και αυτό.